Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Τετάρτη 29 Ιανουαρίου του 2020. Αρκετά θέματα και σήμερα. Νομίζω στο επίκεντρο είναι η ψήφιση. Α, πρέπει να οργανωθούμε λίγο σε αυτό. Θα οργανωθούμε. Ναι. Της ντροπολογίας, από εγώ. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Τη διάβασα. Πώς γίνεται όλοι να το λέμε εντωμεταξύ αυτού. Είναι το μόνο πράγμα που έχουν συμφωνήσει όλοι. Το κατάφερε ο Λευτέρης Αυγενάκης. Είναι μεγάλο κατόρθωμα. Για τον το τιτάνα τη πολιτική. Τώρα το κατάφερε ο Μητσοτάκης αυτό. Ναι, και ο Μητσοτάκης. Με την απόφαση αυτή. Εγώ χαίρομαι, θα τα πούμε και στη συνέχεια, που αυτό που αφογκράζουμε από το 95% των φίλων μου, είτε στη πραγματική ζωή, είτε στο Facebook, είτε στις ιστοσελίδες, είναι ότι το 95% του κόσμου του ΠΑΟΚ δεν θέλει να ψηφιστεί αυτή η τροπολογία. Γιατί? Και συμφωνούν όλοι ότι θέλουμε να πάμε να δικαστούμε κανονικά και αν είμαστε, αν αποδειχτεί ο ΠΑΟΚ ένοχος, να υποβιβαστεί. Αν δεν αποδειχτεί ένοχος, να μην στιγματιστεί με μια απαράδεκτη απόφαση που από όποιον την πιάσει χρήσανθε παραβιάζει και το αυτοδιοίκητο, παραβιάζει τα πάντα. Νόμους παραβιάζει, αυτοδιοίκητα, δεν αφήνει και τίποτα όρθιο. Εντάξει, εγώ χαίρομαι, ξαναλέω, που το 95% του κόσμου του ΠΑΟΚ, αυτό καταλαβαίνω εγώ, δεν θέλει ο ΠΑΟΚ να σωθεί με μια πρωθυπουργική κυβερνητική απόφαση. Θέλει να πάει υπόθεση στα δεν δικαστήρια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ναι. Αυτό σου λέω ότι θέλει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Μετά από την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, αν δεν παρέμβει ο πρωθυπουργός που παρενέβη, πέφτει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι δικό σου συμπέρασμα. Δεν είναι de facto. Δεν μας λες κάποιο γεγονός. Αφού είναι δεσμευτική της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού η εισήγηση, θα μου πεις θα πάω να κυρώσω την Επιτροπή. Ναι, ναι, θα κυρώσω την Επιτροπή. Τα ίδια στοιχεία δεν θα πάνε στην επόμενη Επιτροπή. Θα μπει μια άλλη είναι επιτροπή. Είναι μια διαδικασία κατά την οποία προκύπτει και να ρωτήσω ότι κάτι, έχει κάνει και ο Αυγενάκης παρατυπίες, αυτό που διαβάζω και αυτό μαθαίνω. Εννοείς ότι δεν το δήλωσε τη μορφωτικών υποθέσεων. Να σου πω κάτι. Ναι. Το ότι δεν δήλωσε εξάνθη την αλλαγή στο μετοχολόγιο. Ναι, είναι ένα παράπτωμα πολύ σοβαρό. Ναι. Αν ισχύει όμως ότι ο Λευτέρης Αυγενάκης δεν ενημέρωσε ως όφιλε το κοινοβούλιο και να πάει βήμα-βήμα τι προβλέπει ο νόμος για τον ορισμό των δύο πυρεωτών. Τέτοιο είναι άκυρη και η σύνθεση, είναι άκυρη και η υπόθεση. Άκυρη η σύνθεση θα κρυθεί από το δικαστήριο. Ναι, αν κρυθεί άκυρη το δικαστήριο, που ξαναλέω υπάρχουν οι ενδείξεις, δεν ξέρω αν είναι αποδείξεις, μπορεί να μην ισχύει. Υπάρχει ο ισχυρισμός από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ισχύει αυτός ο ισχυρισμός όμως, θεωρείται άκυρη όλη η διαδικασία, θα οριστούν νέα μέλη. Δεν είναι απαραίτητο ότι θεωρείται άκυρη. Να ξέρεις. Πρέπει να το αποφασίσει κάποιος ότι θεωρείται άκυρη. Γιατί μπορεί να σου πει ότι παρόλο που έγινε αυτό, ισχύει η απόφαση. Δεν έγινε, δηλαδή, δεν είναι παράνομη, είναι παράτυπη. Ναι, υπάρχουν διάφορα τέτοια θέματα. Όμως, το λέω αυτό το πράγμα για να, αντιπαραθέσω αυτό που λες ότι είναι. Αλλάζουν τα στοιχεία της πολυδιοκτησίας αν είναι παράτυπη η επιτροπή που τα δίκασε. Ναι, μπορεί και να αλλάξουν. Εγώ βλέπω. Μπορεί εγώ, και να αλλάξουν. Τα στοιχεία όχι, δεν μπορεί να αλλάξουν. Η κρίση μπορεί να αλλάξει, ναι, αυτό που θα αποφασίσουν. Ναι, εννοείται, εσύ, ναι. Απλά θα πω το εξής. Εγώ βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ πλέον δεν αμφισβητεί το κομμάτι της πολυδιοκτησίας και όλα τα υπόλοιπα. Εκεί που επικεντρώνεται πλέον και επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά, θα κάνει προσφυγή από ό,τι είπε στα δυτικά δικαστήρια για τη σύνδεση της ΕΑ, σωστά. Ναι, θα κάνει. Μπράβο. Δεν επικεντρώνεται λοιπόν στην ουσία της υπόθεσης, επικεντρώνεται στο πώς θα βρει ένα παραθυράκι για να την ακυρώσει. Εγώ αυτό βλέπω επί της ουσίας του θέματος. Αυτό. Εγώ σου λέω, βλέπεις κάτι άλλο. Εγώ βλέπεις ότι κινείται για την υπόθεση πολυδιοκτησίας, πάει να πει ότι είναι ψέματα αυτά που βγάλανε για τον Καλπαζίδη, την Ξάνθη, την πολυδιοκτησία. Αυτό όλοι πλέον λένε από την αρχή, λέει ότι ΠΑΟΚ, αποδείχθηκε. Από την αρχή λέει ο ΠΑΟΚ, ναι, ότι δεν υπάρχει. Όχι, όλοι, ο ένας το παραμικρό συμπτώπης νομικό ψεγάδι για να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ σε αυτήν την υπόθεση. Δεν ισχύει όμως αυτό, γιατί αποδείχθηκε με στοιχεία αυτό ότι τελικά υπήρχαν πράγματα. Με μεταφορές λογαριασμών, με χρήματα σε λογαριασμούς, με πρόσωπα που συνδέουν τις δύο περιπτώσεις, με τα ίδια πρόσωπα στα διοικητικά συμβούλια της Βιαλάν και της Ξάνθης. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία αυτά και εγώ εικάζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν περίμενε και γι' αυτό υποτίμησε τόσο πολύ την υπόθεση. Και συγγνώμη, αυτή η υπόθεση είναι 1,5 μήνα. Τώρα θυμηθήκαμε ότι η Επιτροπή δεν έχει σωστή σύνθεση. Εχθές το έλεγα, Χρυσάνθε. Ναι, χθες. Εχθές το έλεγα ότι όχι, εσύ το είπες. Ο ΠΑΟΚ να το κάνει ροντέο. Όχι, έπρεπε να το κάνει ροντέο. Ο ΠΑΟΚ υποβάθμισε την υπόθεση. Η υπόθεση έφτασε εδώ λόγω του γεγονότος ότι ο ΠΑΟΚ δεν κινήθηκε καθόλου σε αυτό το θέμα. Δεν κινήθηκε ούτε επικοινωνιακά και επί ένα μήνα το λέγω δεν κινήθηκε επικοινωνιακά. Γι' αυτό το λόγο δεν κινήθηκε επικοινωνιακά. Γιατί ήξερε ότι δεν μπορεί να κινηθεί επικοινωνιακά. Τι να πει. Τη μέρα που εκδικάστηκε η υπόθεση, γράφτηκε στα μέσα όλα ότι κατέρευσε το κατηγορητήριο. Δηλαδή,
πραγματικά απίστευτα πράγματα. Βγαίνει η απόφαση. Είναι 4-1 και λέμε είναι 3-2. Ενώ είναι 4-1. Και 5-0, όπως είπε η Μαρούπα, μάλιστα. Γελούσε όλη η Ελλάδα με το κατηγορητήριο. Ο Πάοκ και η Ξάνθη θέλουν να επισπεύσουν τη διαδικασία να τελειώσει γρήγορα αυτό το παραμύθι για να αφοσιωθούν στα παιχνίδια. Και ξαφνικά πέφτει και λέει ο Παοξής. Γιατί ρε παιδιά, γιατί αν ο Παοξής δεν ακούει εμένα, που δεν με ακούει, ή με ακούει και λέει άντερ το σκουλίκι. Τι, έπεσε από τα σύννεφα. Ξαφνικά τον στήσαν στον τοίχο τον Πάοκ και τον καθαρίζουν. Δεν είναι έτσι. Και η υπόθεση πολιοδοξίας, ακόμα και αν περάσει η αφαίρεση βαθμών ή δεν περάσει, εγώ ρωτάω το εξής. Όταν υπάρχει μια επιτροπή του κράτους, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία λέει ότι υπάρχει πολιοδοξία, αυτό είναι το πόρισμά της. Το οποίο θα είναι ωραίο να δούμε και το σκεπτικό, το οποίο γράφεται από ό,τι είπε ο πρόεδρος και τα λοιπά, το βγάλει αυτές τις μέρες. Συγγνώμη, είτε φάει μείον 6, είτε φάει μείον 10, είτε φάει πρόστιμο. Πώς θα παίζουν αυτές οι δύο ομάδες, από τη στιγμή που λέει το κράτος το ίδιο. Γιατί η Νέα Δημοκρατία με τη ρύθμιση αυτή που κάνει δεν λέει ότι δεν είναι ένοχος. Λέει ότι είναι ένοχος, αλλά θα του βάλω μικρότερη ποινή. Πώς θα παίξουνε Ξάνθη ΠΑΟΚ τελευταία αγωνιστική, όταν το ίδιο το κράτος λέει ότι είναι κοινός ο ιδιοκτήτης. Δεν το λέει το κράτος, Χρήσανθε, το λένε. Η Επιτροπή δεν είναι. Η Επιτροπή διορισμένη από τον Ευγενάκη. Κατ' όμιση της. Δηλαδή, θες να πεις εσύ ότι άμα σου έρθει ένα από το Υπουργείο Οικονομικών ένα χαρτί που λέει ότι χρωστάς 100 χιλιάρικα, δεν θα το λέει το ίδιο, θα το λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Το κράτος το λέει. Αυτό είναι το κράτος. Οι κρατικές. Οι κρατικές επιτροπές. Χρυσανθέ, έχουν ακυρωθεί στην ιστορία της ανθρωπότητας αποφάσεις και αποφάσεις για κακοδικία. Δεν έχει το αλάθητο ο κάθε Αρκούδης και Αλεπούδης. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή, επειδή αυτή η επιτροπή έβγαλε αυτό το πόρισμα και εισηγήθηκε αυτή την απόφαση, ναι. Δεν σημαίνει ότι είναι αυτή, την παίρνουμε όπως είναι και εντάξει. Πάμε παρακάτω, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, δεν βλέπω ούτε ένα επιχείρημα, ούτε ένα επιχείρημα από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Να μιλώ για τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι δεν είστε δικηγόροι. Χρειάζεται ούτε ένα επιχείρημα. Έχει επιλέξει η ΠΑΕΠΑΟΚ. Για την υπόθεση. Να μην βγάλει προς τα έξω τα. Δεν βγάζει τα στοιχεία της. Ποια στοιχεία πρέπει να βγάλει. Έστειλε 50 σελίδες υπόμνημα. Κάτι θα γράφει εκεί μέσα. Φαντάζομαι. Καλά, μπορεί να γράφει ότι δεν είναι αυτό και δεν ισχύει και ότι. 50 σελίδες έγραψε. Δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα. Καλά, και ο Ολυμπιακός έγραψε 15 σελίδες 30, γιατί δεν ξέραν και πόσες είναι, κάθε φορά τις αλλάζανε. Στην UEFA. Τι πάνε να πει, ότι έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο. Έλεγε στις 50 σελίδες ότι αυτός είναι ο δίκαιος και ο καλύτερος όλων ο Ολυμπιακός και οι άλλοι καταδυναστεύουν το ποδόσφαιρο. Έχει δίκιο. Επειδή έγραψε 50. Ξέρεις να σου γράψω εγώ 50 σελίδες για τον Άρη και τον Ηρακλή που έχω να γράψω κιόλας. Όχι 50, 500 σελίδες. Τι πάνε να πει, ότι έχω δίκιο. Ένα επιχείρημα δεν είπε ο ΠΑΟΚ και να την κρούσει. Το μόνο που έκανε ο ΠΑΟΚ όταν έφαγε την ποινή, ποια ήταν? Θα χωρίσω την Ελλάδα στα δύο. Τον ΠΑΟΚ πολεμάτε. Παπαγαλάκια του Καραπαπά και του Μαρινάκη λέτε εμάς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ενώ έλεγα την αλήθεια. Δεν αντικρούεται την αλήθεια. Μόνο μας βρίζετε. Τον Πινελίκη κτλ. Συνθήκες γηπέδου. Χρήσανθε, άσε να κρίνουν άλλοι αν λες την αλήθεια ή όχι. Γιατί πριν από δύο λεπτά είπες ότι καλά που υπάρχω και εγώ σε αυτή την πόλη και λέω τα πράγματα και ακούτε την αλήθεια. Για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι, είπα την αλήθεια, ναι. Καλά. Την έλεγα από την πρώτη στιγμή. Έτσι θεωρείς εσύ. Στο ξαναλέω για να μην έχεις άλλες εντυπώσεις. Έτσι αποδεικνύουν τα γεγονότα, Στέριο. Ότι είναι αστεία η υπόθεση. Ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, ότι ένα ξενοδοχείο περίμενε αγόρασε. Περίμενε να φτάσει η υπόθεση στο τέλος, Χρυσάνθε. Τι να φτάσει στο τέλος, βλέπουμε τι πάει να γίνει. Η νομοθετική ρύθμιση υπήρξε από τον Πρωθυπουργό δεν για θέλω. Να μην πέσεις. Δεν τη θέλω. Καλά, δεν τη θέλεις. Δεν τη θέλω. Γιατί δεν έβγαλε μια ανακοίνωση ΠΑΕ ΠΑΟΚ τότε. Να πει δεν τη θέλω. 400 έβγαλε. Θα βγάλει σήμερα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωση δεν έχει βγάλει. Εσύ το λες. Και μπράβο σου που το λες. Και ο κόσμος το λέει. Και ο κόσμος το λέει. Εγώ και δεν μπράβο είμαι εδώ εκπρόσωπος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και μπράβο και στον κόσμο. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν βγάζει μια ανακοίνωση. Εγώ κατέγραψα νωρίτερα στο ξεκίνημα ότι. Η ΠΑΕ Άρης έβγαλε. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έβγαλε. Και δεν βγάζει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να πει δεν τη θέλω. Την τροπολογία. Αλλά άμα βγει και πει δεν τη θέλω, εγώ θέλω να την αποσύρει μια ώρα, μην ψηφιστεί. Και να αλλάξει θέλω η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Να μπουν άλλα μέλη, τα οποία ποιος θα τα διορίσει. Τα νέα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Για πες μου. Θα τα ορίσει ο Ευγενάκης μέσα από τη διαδικασία που πρέπει. Ωραία. Να ενημερωθεί το κοινοβούλιο, να γίνουν οι δεν θα είναι ελεγχόμενα τότε. Θα ενημερωθεί το κοινοβούλιο. Καλησπέρα σας. Έχω φέρει τον κύριο Κούση και τον κύριο Στέργιο Αναστασιάδη. Ευχαριστώ. Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της ΕΕ για το. Εν τω μεταξύ, ποτέ δεν έχουμε ασχοληθεί κανένας και δεν έχει περάσει ποτέ κανένας από αυτά τα ονόματα. 30, πόσα είναι, 10 χρόνια είναι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Από τη Βουλή. Ποτέ. Τώρα όμως πρέπει να ασχοληθούμε. Όταν έρχεται τον Ηρακλή όμως, δεν είπε κανένας δεν πέρασε από τη Μορφωτικών Υποθέσεων. Αλήτες.
Ψάχνουμε τώρα το παραθυράκι του νόμου ένα τέτοιο να πούμε τέτοιο. Οκ, να τη βγάλουμε άκυρη. Ωραία, διορίζεται λοιπόν σε δύο μήνες. Ο στόχος είναι λοιπόν να πάμε στα play-off. Αυτό προσπαθεί ο Πα, γι' αυτό ήταν και οι αναβολές της Ξάνθης και τα λοιπά. Και να πάει του χρόνου η φάση. Και να πάει του χρόνου. Αυτός είναι ο στόχος του ενός. Να λέμε του χρόνου ότι είναι πέτσινο το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Που δεν χρειάζεται να το πούμε. Έχει πάρει τόσα ο Ολυμπιακός με τέτοιους τρόπους. Δεν χρειάζεται και ένα παραπάνω και ένα λιγότερο. Τι τους κάνει για αυτούς, το ίδιο είναι. Ναι, επειδή όμως ο φίλος του ΠΑΟΚ έχει ήδη δει τους ψεύτες, τους κλέπτες και τους επίορκους να του κλέβουν το προπέρσινο πρωτάθλημα, θα κάνει ό,τι μπορεί για να μην του κλέψουν και το φετινό. Δηλαδή, δεν γίνεται να σε πηγαίνει μία. Είναι αν δεν έχεις κάνει την παρανομία. Αν έχεις κάνει την παρανομία, θα πρέπει να τιμωρηθείς. Μα γι' αυτό θέλει ο κόσμος να πάει υπόδειξη στα δικαστήρια. Ή υποβιβασμός ή αθώος. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Αυτό το μεσοβέζικο είναι κοροϊδία. Εσύ έχεις δει τα στοιχεία. Όχι. Δεν τα έχεις δει. Ή δεν κάτσε να τα δεις. Κάτσε να τα δεις. Εσύ Στέργιο, τα έχεις δει. Τα έχω δει, ναι. Και τι λες, ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση Βάν Σαββίδη με Ξάνθης. Ότι έχει πάρει απλά το ξενοδοχείο και το προπονητικό κέντρο. Και οι μεταφορές χρημάτων 6,7 εκατομμυρίων δεν ευρώ. Δεν είμαι νομικός, Χρυσάνθε. Δεν είσαι νομικός. Πρώτον, δεν έχω όλα τα στοιχεία στα χέρια μου. Ναι. Δεν έχω όλα τα στοιχεία. Ναι. Μπορεί να μην έχω ούτε το 10%. Αμφισβητήσω όμως ότι έχουν βγάλει μια σωστή απόφαση και τους λες ότι είναι και επίορκοι. Μου δίνουν το πάτημα, Χρυσάνθε. Από πού το δίνουν το πάτημα. Μου δίνουν το πάτημα. Από πού το δίνουν το πάτημα. Η ίδια η Μαρούπα που βγήκε και είπε. Εδώ η Μαρούπα βγήκε και είπε. Ακούω και διαβάζω σε κάποια site ότι συντρέχει λόγος και Ολυμπιακού Άρη. Μάλιστα, υπάρχει κάποιο στοιχείο. Όχι. Αλλά ακούω, αλλά το ακούω. Ακούω ότι υπάρχει. Και είπα λέει στην Επιτροπή, αφού θα τιμωρήσουμε λέει τον ένα, τιμωρήσουμε και τον άλλον. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή, όταν έπεσε ο Άρης με τα δελτία, είχα ακούσει και εγώ, τα έχει ξεχάσει και ο ΠΑΟΚ σε ένα λεωφορείο. Και πήγε μια βόλτα στην Ελλάδα, να πέσει και ο ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα επιχειρήματα. Και η ίδια η Μαρούπα είπε ότι είναι συντριπτικά τα στοιχεία απόδειξης της πολυδιοκτησίας. Η κυρία η οποία ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ στην υπόθεση. Είπε ότι είναι συντριπτικά. Βγαίνουν όλοι και λένε είναι συντριπτικά. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Και εσείς απλά. Από τη στιγμή που υπάρχουν ακόμα δύο, μπορεί και τρεις βαθμοί. Όχι στην ουσία της υπόθεσης. Εκείνη αυτή είναι επιβολή ποινή. Και γι' αυτό είναι φωτογραφική. Την εισήγηση μια ποινή. Εντάξει. Δεσμευτική όπως ακούσαμε. Ναι. Ο κόσμος λοιπόν του ΠΑΟΚ θέλει, το ξαναλέω για τελευταία φορά, δεν θα επαναλαμβάνομαι. Θέλει να πάει υπόθεση στον πρώτο βαθμό εκδίκασης, να πάει στο δεύτερο. Αν κρίνει ο ΠΑΟΚ και αν υπάρχει δυνατότητα, δεν είμαι και ξαναλέω νομικός, να πάει και στο ΚΑΣ, δεν θέλει ο ΠΑΟΚ χάρη από κανέναν Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι, που ξαφνικά αγάπησε τον ΠΑΟΚ. Δεν αγάπησε. Εγώ στο εξήγησα χθες, αυτή είναι η άποψή μου, δεν αλλάζει. Είναι ένα σχέδιο που επεξεργάζονται πριν καν βγει η κυβέρνηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι σχέδιο είναι αυτό, ρε φίλε. Ναι, είναι σχέδιο να κλειδωθεί η ιστορία. Να του βρει ο Ολυμπιακός, να του βρει ο Άρης, σχέδιο είναι αυτό. Να περάσει την ιστορία ότι τον ΠΑΟΚ τον έσωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να πάρει και το πρωτάθλημα. Και Ολυμπιακός και ενδεχομένως να υπάρξει ένα νομικό πάτημα εάν οι υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τα στημένα που νομίζω ξεκινάνε αύριο, υπάρχει κάποιο στοιχείο που μπορεί και να οδηγήσει σε υποβιβασμό Ολυμπιακού και να πει το κράτος δεν υπάρχει υποβιβασμό για καμιά ομάδα. Άρα δικαιώνει τον Αρκούδη. Άρα δικαιώνει τον Αρκούδη. Ξέρεις τι είπε ο Αρκούδης. Δεν ακούω τον Αρκούδη. Να μας πούνε, λέει στο νομοσχέδιο αυτό που θα βάλουν. Ποιες ποινές θα υπάρχουν. Ποιες ποινές θα υπάρχουν από τον τάδε και τον τάδε. Και να μας πούνε δεν θα τιμωρείται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ. Να το περάσουν λέει και αυτό και στο μπάσκετ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Να το περάσουν λέει και αυτό, να ξέρουμε και εμείς λέει τι θα αποφασίζουμε. Γιατί αυτό ισχύει. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ θέλει, εάν αποδειχθεί ο ΠΑΟΚ ένοχος, να υποβιβαστεί και να υποβιβαστεί και ο Ολυμπιακός, αν αποδειχτεί ένοχος. Και ο κόσμος του Άρη αυτό θέλει. Για τα στημένα παιχνίδια. Και ο κόσμος του Άρη αυτό θέλει, να υποβιβαστείτε και οι δύο. Αυτό θέλει. Αν αποδειχθούν ένοχοι. Ναι, φυσικά. Αν αποδειχθούν. Αυτό θέλει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ωραία, τώρα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι η στρατηγική της. Τι σκοπεύει να κάνει. Απλά εσύ, καταγράφουμε τις κινήσεις και περιμένουμε. Εσύ ως ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, που βέβαια εσύ το απάντησες χθες νομίζω, και είσαι από τους ανθρώπους που παίρνει θέση και δεν το λέω τώρα για να ευλογήσω τα γένια σου, αλλά όντως παίρνει θέση στα συγκεκριμένα ζητήματα. Δεν βλέπεις ότι εδώ και ένα μήνα και κάτι είναι το ένα λάθος πίσω από το άλλο από τον ΠΑΟΚ στην υπόθεση αυτή. Είτε υποτίμησης, είτε λαθών στην εκπροσώπηση, είτε να πηγαίνουν τη Δημέρα και την Μπελτέρα και να φεύγουν, να μην πηγαίνουν. Καταρχήν να σου πω κάτι. Είναι μια υπόθεση που κινδυνεύει να υπάρχουν υποβιβασμό. Μέχρι χθες λέγατε είναι αστείωτες αυτά. Είναι δυνατόν να μην πηγαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται, να πάει ο Πιαλόγλου, ρε φίλε. Θα πει δεν θέμα του ΠΑΟΚ αυτό. Αλλά τον συνδέει. Ο ξάδερφος. Είναι δυνατόν ο ξάδερφος λοιπόν που έχει αγοράσει όλα αυτά να μην πάει και να. Τι λέτε, ρε. Ποιο Σαββίδης, τι με συνδέεται εμένα με το Σαββίδη. Επειδή είναι ξάδερφος του θείου μου. Ο γιος της αδερφής του είναι Κώστα.
Δεν είναι ξάδερφος του θείου. Είναι ο γιος ξάδερφος του τάδε. Αλλά και, το, και να μην υπάρχει. Το, και να λέμε είναι τρίτου βαθμού συγγενείας. Τι σημασία έχει ποια συγγενείας είναι. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Αν είναι παρένθετο πρόσωπο ή όχι. Μπορεί να είμαι εγώ. Αλλά όταν υπάρχει αυτή η πηγή πληροφόρηση προς τον κόσμο από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Όχι από, από εσάς. Από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Όταν υπάρχει αυτή η κατεύθυνση. Είναι τρίτου βαθμού συγγενείας. Δεν υπάρχει θέμα. Ποιος υποβιβασμός αστείωτες. Ένα ξενοδοχείο πήρε. Και μετά φτάνει στο σημείο να βγαίνει η ποινή. Και τότε να λες η επιτροπή αυτή είναι παράνομη συνδεσίδες και θα πάω στα διαιτητικά δικαστήρια. Συγγνώμη, αλλά έχεις κάνει κάτι λάθος. Αν αυτά τα έκανε η διοίκηση του Ηρακλή ή του Άρη, θα είχε σταυρωθεί. Θα είχε σταυρωθεί. Αν τα έκανε αυτά ο Καρυπίδης. Οχο. Αν ο Καρυπίδης έκανε αυτό το πράγμα επί 1,5 μήνα, θα είχε σταυρωθεί. Εντάξει, δεν είναι κακό να κάνει λάθος και ο Ιβάν ή τα στέλεχη. Αν έβγαινε στέλεχος του Άρη και να έλεγε στον αέρα ότι. Ναι, η RFA, η εταιρεία δηλαδή που για να ακούει και ο κόσμος, που πήρε όλα αυτά, έχει αγοράσει 7 παίκτες του ΠΑΟΚ και έλεγε, δεν έχει αγοράσει 7 παίκτες, έχει αγοράσει με 7 εκατομμύρια τα δικαιώματα εικόνας τους και το έλεγε στέλεχος του Άρη, φίλε συγγνώμη, εγώ θα το έπαιρνα το στέλεχος του Άρη και θα έλεγα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά σου, μας καταδίκασες. Αν έβγαινε ο Καρυπίδης και έλεγε στο τέτοιο, είμαστε σε συνεννόηση με τον Ολυμπιακό. Πες μου τι θα γινόταν τώρα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πει. Δεν χρειάζεται να το πει. Δεν χρειάζεται να το πει, αλλά να σου πω κάτι. Δεν γίνεται να είμαστε επικριτικοί στις ενέργειες των παραγόντων του Άρη και του Ηρακλή. Και όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ να μην υπάρχει καμία απολύτως. Εντάξει, όπως μας βολεύει τώρα, λογικό είναι αυτό. Εντάξει. Την πολιτική τους κάνουν, λογικό είναι. Εγώ είπα ότι δεν είναι λογικό. Απλά ο κόσμος θα πρέπει να μάθει να κρίνει και να καταλαβαίνει. Δεν δέχομαι όμως χθες. Να παίρνουν τηλέφωνο και να με βρίζουν και να με λένε ότι είμαι ψεύτης γιατί λέω το 4-1. Εντάξει. Γιατί πίστηκε ο. Εδώ βγαίνανε στα κανάλια και λέγανε πόλεμος θα γίνει. Πόλεμος. Το πόλεμος έχει δικαίωμα να το πει, ας το κάνει. Τι πόλεμος. Εγώ σου λέω το εξής. Εγώ σου λέω το εξής. Δεν γίνεται να λέω την πραγματικότητα και να με στείλουν στον τοίχο και να με βρίζουν εμένα και τη μανούλα μου ενώ λέω την αλήθεια. Ενώ βγήκε 4-1. Εντάξει, είσαι σε μια χώρα πρώτον που έχει πάρει διαζύγιο με την αλήθεια. Δεύτερον που είναι τη Φεδρά Πορτοκαλέα. Τρίτον, όπου όλοι οι υπόδικοι, οι εγκληματολάγνοι, οι τέλος πάντων κάνουν κουμάντο. Εδώ, τι να λέμε τώρα. Μια που είπες τη λέξη υπόδικος, να πούμε ως που αθωώνονται όλοι, ο κόσμος αυτά βλέπει. Ότι πάνω στην ένταση μπορούμε να πούμε και καμιά λέξη παραπάνω. Εννοείται. Εντάξει, δεν είναι υπόδικος για εμπόριο ναρκωτικών ο κύριος Μαρινάκης, θα το διορθώσουμε αυτό. Σωστά. Έτσι. Δεν είναι υπόδικος για εμπόριο ναρκωτικών. Στην υπόθεση του Ρούνα εξελίσσεται δικαστικά το αν υπάρχει συμμετοχή του ή όχι θα το κρίνει η δικαιοσύνη και μόνο η δικαιοσύνη. Εμείς δεν καταδικάζουμε κανέναν άνθρωπο. Όπως επίσης εμπλοκή ο Μαρινάκης στην υπόθεση Τζίλου δεν έχει προκύψει ότι υπάρχει. Τώρα, αν πήρε κάποιος την ΠΑΕ Ολυμπιακός και μίλησε με ένα στέλεχος ΠΑΕ Ολυμπιακός και υπάρχει ευθύνη, μπορούν να ανοίξουν τις τηλεφωνικές γραμμές και να δουν τι είπα. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης αυτή. Μπράβο. Εμείς δεν καταδικάζουμε κανέναν. Πάνω στην ένταση μπορείς να πεις και ένα και ή ένα που να αλλάζει τη φράση και το νόημά σου, αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι συμφωνείς πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, και επειδή με πήρε και ένας φίλος και είπε μη τον αφήνεις να λέει ναρκέμπορος κτλ. Ο Στέργιος δεν είπε ναρκέμπορος χθες, τον άκουσα όλη την εκπομπή. Μη βάζουμε και πράγματα. Ούτε μισή φορά ποτέ. Μη βάζουμε και πράγματα. Ναρκέμπορος δεν είπε. Υπόδικος. Για εμπόριο ναρκωτικών μπορεί να υπόθηκε, αλλά ναρκέμπορος δεν υπόθηκε. Επειδή άκουσα όλη την εκπομπή στο φίλο που με πήρε χθες τηλέφωνο μετά την εκπομπή. Ωραία. Να τα διευκρινίζουμε αυτά, γιατί πραγματικά και εγώ έχω πει πολλές φορές 2-3 πράγματα. Εντάξει, λέγεται. Πάνω σε ένα που, ένα και κτλ. Αλλάζει όλο το νόημα. Απλά να το διευκρινίσουμε για να μην έχουμε και παρεξηγήσει με φίλους της εκπομπής που μας ακούνε καθημερινά και ξέρουν ότι σεβόμαστε το τμήριο της αθότητας όλων. Για όλους. Είτε τους συμπαθούμε, είτε δεν τους συμπαθούμε. Αυτό είναι μια αρχή για την εκπομπή. Λέει ο άλλος, αν ήταν λέει ο Άρης στη θέση του, θα έπαιζε ήδη με τα τρίκαλα. Και ο Ηρακλής παίζει ήδη με τον τρυπόταμο. Πώς? Με τον τρυπόταμο. Ο Ηρακλής παίζει ήδη ακόμα. Ναι, με τον μονοπήγαδο. Ναι. Και για το φίλο μου τον Παναγιώτη τον Παοξή, λέει φέτος λέει δεν σε λέμε έτσι. Λέει σε λέμε παπαγαλάκι του Καραπάπα. Φιλικά, Παναγιώτη δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι, όχι. Γιατί αποδείχτηκε ότι 5 πράγματα τα οποία έλεγα, γιατί εγώ δεν έλεγα όλα όσα λέει ο Ολυμπιακός. 5 πράγματα και ξέρω τι να πω και τι να επιλέξω, δόξα τω Θεώ, όχι πάντα, θα κάνω και λάθη.
αλλά λίγο πολύ ξέρω τι να πω και πού είναι το όριο και πού με παίρνει και ποια στοιχεία νομικά μπορούν να αποδείξουν πέντε πράγματα. Εδώ υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία είναι επιβαρυντικά. Αν θα φτάσει μέχρι το τέλος, θα το αποφασίσει ένας δικαστής σε κάθε περίπτωση. Αλλά άμα είναι να σας πούμε και εγώ και ο Κώστας και ο Στέλιος, φαντάζομαι έχουμε προσωπικές υποθέσεις δικαστικές, θα σας πω εγώ μια δικιά μου. Τότε με τη TV100 μου λέγανε η απόφαση στηρίχθηκε στο ότι το 2009 δούλευα στο Μετροσπορ και εγώ θα φύγει από το 2007 από το Μετροσπορ. Και έλεγε η απόφαση, επειδή δουλεύει και στο Μετροσπορ, δεν του δίνουμε τα χρήματα. Την αποζημίωση. Κάνω έφεση και λέω, παιδιά, δεν δουλεύα στο Μετροσπορ, έφυγα το 2007, ορίστε το χαρτί. Τα χαρτιά, το ΙΚΑ, ο ΕΔΟΕΑΠ και τα λοιπά. Και βγαίνει το εφετείο και λέει, επειδή δούλευε το 2009 στο Μετροσπορ, δεν του επιδικάζουμε τα λεφτά. Πάλι. Το σκεπτικό της απόφασης, το ίδιο. Τι να πω, τι να πεις πάνω σε αυτό. Πάμε, λέει στον Άριο Πάγο, λέει θα δικαιωθείς. Πόσο, 10. Ευχαριστώ πολύ, περισσότερα από αυτά που θα πάρω. Άρα, εντάξει, υπάρχει και η κρίση του καθενός μας. Πήρε, έκανε την αντιγραφή και το τελείωσε. Ποιο? Λέω δεν ήταν μόνο η αντιγραφή, ήταν ή τέλος πάντων. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η χώρα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει να κινείται στο όριο ότι εντάξει μωρέ κάτι θα γίνει. Θα βρούμε μια άκρη, θα βρούμε ένα μέσο, θα βρούμε ένα βίσμα. Κανείς δεν είναι νόμιμος, κανένας. Οπότε, για ποια χώρα μου μιλάς, ρε Σικώστα, τώρα. Για την Ουγκάντα. Για ποια χώρα μου μιλάς. Για την Ουγκάντα, αυτό λέμε. Που υποθέσεις που κλέβουν στα δημόσια ταμεία χιλιάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια παραγράφονται. Χιλιάδες εκατομμύρια, ναι. Ναι, φίλε, ναι. Ποιοι είμαστε. Παραγράφεται ο ένας για λόγους υγείας ο άλλος, παραγράφεται του τρίτου για λόγους υγείας ο τέταρτος και μας δουλεύουν ψηλό χαζί. Και γυρίζει μετά από 6 χρόνια. Και τραβάνε το κοσμάκι. Και παίρνει και σύνταξη. Και τραβάνε το κοσμάκι που έχει ένα σπίτι και το παίρνουν επειδή χρωστάει, ξέρω εγώ, στην εφορία 20.000 ευρώ. Και ο που έβαλε ταμεία μέσα 100 εκατομμύρια βγαίνει έξω για λόγους υγείας. Να σου πω κάτι όμως. Άσε με ρε και την ίδια στιγμή εμείς θα χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο για τον Πάο και τον Άρη. Βάζω και τον Άρη. Τα είπα εχθές. Κακός ο κόσμος δεν τα έκανε λαμπόγιαλο. Λαμπόγιαλο φίλε. Όχι λαμπόγιαλο. Λαμπόγιαλο όχι. Όχι λαμπόγιαλο. Δεν υιοθετώ. Όχι φίλε. Πώς λέμε θα τα κάνω ροντέο. Εντάξει. Να διεκδικήσει ναι. Λαμπόγιαλο όχι. Λαμπόγιαλο κάνουν άλλοι. Χρήσε θε. Εγώ αν ήμουν. Εγώ στη αν ήμουν. Λαμπόγελο, φίλε, αυτό είναι. Αυτό είναι ο λαμπόγελο. Να βγει στου δρόμου. Δεν είναι ο λαμπόγελο να πάει και να κέσει. Αυτό ναι. Εντάξει, αυτό έχω πει 100.000 φορές και το έχω πει σε όλες τις περιπτώσεις. Ακόμα και για τον οπαδό του Άρη και για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Τα έχω πει όλα. Είμαι κατά της βίας 200%. Δεν την μπορώ, δεν την ανέχομαι. Εντάξει. Δεν γίνεται όμως κάποιος που δουλεύει. Χιλιάδες άνθρωποι που δουλεύουν μια ζωή για να πάρουν 600 ευρώ να παίρνουν τώρα 250 και να μην έχει ανοίξει μύτη. Εγώ εκεί περίμενα τον κόσμο. Στη Γαλλία δεις τι έγινε. Θυμόμαστε όλοι πριν από ένα χρόνο με τα κίτρινα γυλαίκα. Γι' αυτό και. Τι καλά πάρθηκαν οι αποφάσεις πίσω. Γι' αυτό και θεωρείται υπερβολική η τοποθέτηση του Μάκη Γκαγκάτση περί χωρισμού σε δύο και τέτοια κτλ. Γι' αυτό θεωρήθηκε υπερβολική. Αν θέλει ο κόσμος του ΠΑΟΚ, με σου λέω. Δεν θα καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει να χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει η Βορειοελλάδα ομοσποδοκράτος. Θα βγάλουμε πρωθυπουργό και θα βγάλουμε δικιά μας κυβέρνηση. Εντάξει. Θα είναι αριάνος. Απλώς το 95% του κόσμου χρήσανθε και Κώστα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, είναι πολιτικά ανώριμο, αδιάβαστο και δεν καταλαβαίνει το τι γίνεται. Όχι τόσο μεγάλο, δεν είναι τόσο μεγάλο. Ίσα-ίσα, ένα μεγάλο ποσοστό στέριο, επειδή έχει καταλάβει τι γίνεται, έχει γίνει κομμάτι αυτής της κατάστασης. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Εδώ βγαίνουν στις διαδηλώσεις για να διοριστούν μετά τώρα. Άσε τώρα, δεν μιλάμε τώρα. Να πούμε ότι είναι πολύ πιθανό ο Ατρόμητος μετά τα όσα απίστευτα έγιναν στη Νέα Σμύρνη, δεν ξέρω αν τα είδατε. Αλλά μιλάμε για επεισόδια που αν γινόταν σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ναι, του Άρη, του Ολυμπιακού, θα είχαν πάρει τεράστια έκταση. Έπεσε πάρα πολύ ξύλο, πέσανε φωτοβολίδες μέσα στο γήπεδο. Έχει πολύ καιρό να γίνει αυτό σε γήπεδο μέσα. Απ' έξω γίνεται μπαμ μπουμ και τα λοιπά, okay. Και με την ΑΕΚ έπεσε το μάτς και ακούγατε και μπαμ μπουμ, μπαμ μπουμ, έπεσε χαμός. Η φενταγή, ναι. Αλλά μέσα στο γήπεδο, δεν μπορείς να ξέρω αν είναι τα φενταγή ή οτιδήποτε άλλο, έπαιξαν ξύλο με τα ΜΑΤ. Πολύ ξύλο, τραυματίστηκε και ένας πατέρας ποδοσφαιριστή κτλ. Εν τω μεταξύ, η πλάκα ποια είναι. Ότι το ξύλο έγινε γιατί υπήρξαν, λέει, 6-7 του Πανιωνίου. 6-7. Οι οποίοι φύγανε από εκεί γιατί κάνανε κάτι σαν αποχή, τι κάνανε. Και πήγαν από τη μία πλευρά και τους κοροϊδεύανε. Και τους λέγανε τα γνωστά. Πέρασε, τέλο Περιστέρι, ρε. Τους έκαναν, λέει, 6-7 αυτό το πράγμα, τους κάνανε χειρονομίες τέτοια. Και ορμήξαν οι του τέτοιου, ήταν τα μάτια εκεί πέρα και έπαιξαν απίστευτο ξύλο. Να μην ορμούσαν, Χρύσανθε. Ακριβώς. Μα αυτό είναι μάθημα. Να δηλαδή μην ο άλλος τώρα, αυτός, οι 5, 6, 7 του Πανιωνίου, πανηγυρίζουνε.
και να πιάνανε αυτούς τους 6-7 ή να τους διώχνανε από εκεί. Να τους πιάσανε και τι, γιατί να τους διώχνανε. Τους διώξανε. Γιατί αν βρίζεις είναι παράπτωμα. Τους διώξανε. Είναι εξύβριση. Τους διώξανε. Αυτό. Λοιπόν. Η φάση είναι τώρα ότι ο Ατρόμητος κινδυνεύει με δύο αγωνιστικές. Γιατί το λέω όλο αυτό. Η μία είναι με τον Ολυμπιακό. Και άλλη με τον Άρη. Και άλλη με τον Άρη για το κύπελλο, ναι. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα χρονικά, ρε παιδί μου. Και έβγαλε ανακοίνωση ο Ατρόμητος κατά της αστυνομίας. Τι θα πει ο Ατρόμητος. Η αστυνομία φταίει που. Ναι. Που ορμήξαν οι δικοί μου. Επεισόδια. Ναι. Δεν σου πάμε. Είναι ένα είδηση. Σημαντικό, σημαντική είδηση. Θα αναφερθούμε μετά λίγο στα πολύ ωραία την αποθέωση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Εντάξει, που είναι φαινόμενο. Καταρχήν πρέπει να συνδεθούμε να δούμε και μία η ώρα τι γίνεται. Αλλά είναι φαινόμενο όλων των κομμάτων. Δεν έχει υπάρξει κάποιο κόμμα που να αποτελεί την εξαίρεση. Έτσι. Για να μην κατευθείαν παρεξηγηθώ από το Χρήστο αυτό και πει ναι και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τα ίδια. Όλοι τα ίδια κάνουν. Πάντα με εξόργησε το γεγονός ότι αν ένας βουλευτής φύγει από την κομματική γραμμή, διαγράφεται. Εμένα αυτό δεν μου θυμίζει δημοκρατία, Χρήστο και Κώστα. Αυτό έγινε στα μνημόνια, Αριστερίο. Σκέψει στις συντάξεις, στους μισθούς κτλ. Δεν γίνει ένα θέμα δημοκρατίας. Να ρωτήσω κάτι. Έχω καταλάβει για τον ΠΑΟΚ, έχω καταλάβει. Τις αντιδράσεις κάποιων βουλευτών Νέα Δημοκρατίας κτλ. Από τη μία ή την άλλη πλευρά, δηλαδή εννοώ Πειραιώτες ή Βορειοελλαδίτες. Εγώ δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει ντροπή την τροπολογία αυτή. Δεν το έχω καταλάβει. Είναι μια ποινή υποβιβασμού. Σωστά. Την αλλάζει και την κάνει μικρότερη. Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο ΠΑΟΚ, ότι παιδιά, εγώ μαθώς, δεν θέλω τίποτα, δεν θέλω καμία χάρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί τους ξεφωνίζει που κάνουν ελαφρύτερη την ποινή, θέλει να ισχύσει η βαρύτερη ποινή. Όχι, εσύ το καταλαβαίνεις. Γιατί το αλλάζουν για μικροομαδικά συμφέροντα, σου λέει. Ναι, ρε φίλε, σαν να λέω. Νόμο. Καταλαβαίνω, ΠΑΟΚ τι λέει, καταλαβαίνω τι λένε οι βουλευτές Βόρειας Ελλάδας, καταλαβαίνω τι λένε οι βουλευτές Πειραιά. Μπορείς να μου πεις γιατί φωνάζει, τι λέει. Γίνεται μία αλλαγή νομοθεσίας. Κακός. Μιας ποινή που είναι υποβιβασμό σε αφαίρεση βαθμών. Αυτό λέει, κακό. Για ποιο λόγο φωνάζει. Γιατί κάνει. Άρα να ισχύσει ο υποβιβασμό. Γιατί μέσα σε μια νύχτα ρε Χρήστα θα αλλάζει τον νόμο τώρα. Ναι, ρε φίλε. Άρα λέει να ισχύσει ο υποβιβασμό. Ναι. Ρε πα καλά. Πα καλά. Εγώ. Άρα είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Χρήστα, αν θες, το μόνο που συμφωνούν ιστορικά στην Ελλάδα από το 70 και μετά. Άρα ΣΥΡΙΖΑ, άρα Κώστα. Στο μόνο που συμφωνούν η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Είναι όταν θα υπάρξει αύξηση των μισθών των βουλευτών ή τέλος πάντων να μην υπάρχει μείωση. Σε όλα τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Ναι, σε όλα τα υπόλοιπα, αν βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πει το να βλέπω έξω ότι έχει ήλιο, θα πει ο Τσίπρας, συνάδελφε και πρωθυπουργέ, έχει παθεί σκοτάδι γιατί το βλέπεις. Ναι, όντως. Και αν πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ας φάμε ένα μπέργκερ και το δείξει, θα πει αυτό είναι πίτσα, βρε. Και το ανάποδο. Έχεις αυτή δίκιο. Είναι η χώρα μας και γι' αυτό όλα γίνονται και το θεαθεί είναι Χρήστα και Κώστα και η Ελλάδα είναι αυτό χάλι. Έχεις δίκιο. Εντάξει, και εμείς θέμε γι' αυτό. Και την, 100% θέμε. Ο λαός θέμε γι' αυτό. Έτσι. Και την ίδια στιγμή βγαίνει ο Λευτέρης Αυγενάκης και αυτό αποθεώνεται, δηλαδή πραγματικά για γέλια. Με μεγάλη χαρά παρουσιάζεται σήμερα ένα νομοσχέδιο, δεν αναφέρεται στην τροπολογία, το οποίο αφορά, λέει, σε έναν ιδιαίτερο σημαντικό στρατηγικό μας στόχο. Αυτό της εξωστρέφειας του ελληνικού αθλητισμού στο διεθνές γίγνεσθε. Wow. Ο κόσμος καίγεται. Και το... Η εξωστρέφεια είναι ζωτική σημασία για την ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού. Και πρόσεξε τώρα, στις νέες αναρτήσεις του μιλάμε για άνθρωποι για γέλια. Δεν γίνεται αυτά, ρε φίλε. Γι' αυτό προωθούμε στη Βουλή για κύρωση τα μνημόνια συνεργασία που έχουμε υπογράψει με το Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού του Αζερμπαϊτζάν. Έτσι, ρε φίλε. Έτσι. Ωραίο, ωραίο. Ναι. Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστημών και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας. Τέλειο. Κίνα, έχει Κίνα, Κίνα. Προετοιμάζουμε, έχει Βουλγαρία. Βουλγαρία. Προετοιμάζουμε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Ολυμπιακή Επιτροπή του Κατάρ. Του Κατάρ. Του Υπουργείου Νεολαίας της Σερβίας. Τέλειο. Γενική Αρχή Νεολαίας και Άθλησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έλα, ρε φίλε. Ναι. Εντάξει, το μνημόνιο λέει υπογράφει στο Καζάν. Αντιλαμβάνεσαι γιατί λεφτά μιλάμε τώρα εδώ. Άκουσε ποιες χώρες είναι. Το Αζερμπαϊτζάν, το Κατάρ. Η Ιαπωνία. Έτσι. Και τα Εμμυράτα. Θα θέλαμε να έχουμε παιδιά στην Ιαπωνία φυσικά. Τι λεφτά θα έχει αυτό μέσα. Με τα πετρέλαια όλων αυτών εδώ πέρα. Χρήστε, μπορώ να απογραφεί ο τύπος αυτή τη νεολαία της Ιαπωνίας. Εγώ σαν Έλληνας πολίτης δεν θέλω τα λεφτά. Θα πείσει του Κατάρ. θέλω κάποια στιγμή, Χρήστε και Κώστα, να μην σκοτώνει το Κοσμάκη στα γήπεδα μέσα και στα γήπεδα έξω και σε μια παρέα πλακώνει το ένας με τον άλλον. Έτσι. Και χθες πάλι έγινε μάρτυρας περιστατικού. Τι? Φίλος του ΠΑΟΚ, μεγάλης ηλικίας κιόλας. Τώρα 65, φίλος του ΠΑΟΚ με φίλος του Άρη. Ναι. Ξεκίνησε η κουβέντα δίπλα μου
Όχι, και εσύ, καλά σα κάνουν που σα υποβάζουν. Δεν πέσα χαστούκια. Φύγαν κάτι καφέτε, φύγαν κάτι αυτά. Εντάξει. Εγώ αυτό θέλω κάποια στιγμή, να έχουμε ένα ποδόσφαιρο που να μην αγγίζει την Bundesliga και την Premier League. Εντάξει, μην είμαστε και στα σύννεφα, αλλά τουλάχιστον να μην υπάρχει καμία σκιά. Πουθενά, ούτε στα δικαστήρια, ούτε με παράγοντες, ναι, ούτε με σκιώδους παράγοντες. Τη μια θα μαλώνουμε για τα κόμματα, την άλλη για τις ομάδες. Είπε, είπε μια μεγάλη αλήθεια ο Μελισανίδης, φίλε, στην UEFA. Μιλάτε εσείς για λόμπι. Και έρχεστε εσείς να μας μιλάει και ο Μελισανίδης τώρα, άσε μας να ξαθήκες τώρα. Θα ήθελες ένα Μελισανίδη. Όχι. Τι όχι. Το Μάκη Ψωμιάδη ψήφισες. Και δεν ήθελες το Μελισανίδη. Όχι, δεν τον ψήφισα εγώ. Τον ψήφισαν 80 άτομα από τους 100. 80 άτομα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, πιστεύεις. Πάμε στο διάλειμμα τώρα. Πάμε στο διάλειμμα αμέσως τώρα και θα επιστρέψουμε. Γιατί στη μία η ώρα υπάρχει και η ψηφοφορία. Η ονομαστική. Η ονομαστική που θα είναι μόνο της Νέας Δημοκρατίας εντωμεταξύ. Πώς γίνεται αυτό. Οι άλλοι θα λείπουνε. Δημοκρατία, κάτι άρα, ολέ, απέχω και τέτοια είπαν οι άλλοι. Δημοκρατία, ολέ. Σίγουρα το είπε το Κουκουέ, το Κινάλ. Η ελληνική λύση. Θα καταγραφεί αυτό. Η ελληνική λύση είναι κατάθεση τη τροποπολογία. Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οι υπόλοιποι. Γιατί αλλά είναι. Το ΚΚΚ νομίζω. Η ελληνική ο Βελόπουλος είναι υπέρ δηλαδή του να υπάρξει υποβιβασμός. Δεν το καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Χρήσανθε, δεν θέλεις να καταλάβεις ή απομονώνεις τα πράγματα που δεν θες να καταλάβεις. Όχι, εσύ το καταλαβαίνεις. Στην ουσία. Στην ουσία ότι μην, είναι ένα λέω, καλό σχέδιο να κυλιδωθεί η ιστορία του ΠΑΟ και να πάρει το ποτάθλημα Ολυμπιακό. Δεν το δέχομαι. Όλα γι' αυτό γίνονται. Αυτό το δέχομαι που λες. Ωραία, δεν θέλω λοιπόν την τροπολογία αυτή. Η τροπολογία όμως λέει. Ούτε θέλω να αλλάζουν, να δεν θέλω να αλλάζουν οι νόμοι σε μία νύχτα. Δεν θέλω να αλλάζουν. Είδες λοιπόν, βρήκαμε κάτι να συμφωνήσουμε. Δεν θέλω να αλλάζουν. Κι εγώ. Ούτε εγώ. Άρα συμφωνούμε Άρη ΠΑΟ Ολυμπιακό στο ίδιο πράγμα, αλλά θα ψηφιστεί η τροπολογία. Και αν αλλάξουν οι νόμοι, να αλλάξουν για αυτούς που πραγματικά αδικούνται. Έτσι, που αδικήθηκαν. Αλλά τώρα θα μου πεις, τι υπέραξε αν στον Ηρακλή. Πάω σε διαφημίσεις. Τι διαφημίσεις. Διαφημίσεις. Για κάνε τεστ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ωραία. είμαστε συνδεδεμένοι, θα ακούσετε απευθεία στην ψηφοφορία, ονομαστική. Οι πληροφορίες αναφέρουν από κυβερνητικά και μη. Α, ναι, για πες το λίγο, αυτό δεν το δώσαμε. Ότι ο Σταύρος Καλαφάτης, σαν Γενικός Γραμματέας του κόμματος, παίρνει τηλέφωνο έναν-έναν και τους ενημερώνει να δώσουν το παρόν, μη λείπει κανένας κτλ. Ξέρουμε, δεν θέλει και πολύ φαντασία. Άλλωστε, αυτή είναι η γραμμή των κομμάτων όλα αυτά τα χρόνια. Ότι όποιος δυσμορφώνεται, διαγράφεται. Είναι και σημειολογικό το ότι παίρνει ο Σταύρος. Δήλωση Αυγενάκη έχουμε. Ναι, την έχω μπροστά μου. Πέστη. Ο Σταύρος Καλαφάτης δεν έχει ακουστεί καθόλου. Κρίνεται και αυτός. Ένας άνθρωπος που η δική μου άποψη είναι ότι από τον ΠΑΟΚ αναδείχθηκε. Όταν δεν τον ήξερε κανένας, ο κόσμος του ΠΑΟΚ τον στήριξε. Από τον ΠΑΟΚ προέρχεται. Ο Καλαφάτης είναι στο επικό 1-4 που έχει γίνει το λάθος στον πίνακα. Το ξέρεις αυτό. Οι φωτογραφίες των Αριανών στο 1-4 είναι διαφήμιση που λέει το 1-4. Το βάλαμε όλοι, ρε παιδί μου. Στον πίνακα, στο πίνακα και έχει, δεν γράφει Καλαφάτης. Γράφει Σταύρος Καλφάτης. Ναι, 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 η διαφήμιση. Είναι διαφήμιση, πίνακα, έχει διαφήμιση στον ηλεκτρονικό πίνακα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι το περίφημο. Έχει κάνει τη διαδρομή του Σταύρος Καλαφάτης πολλά χρόνια στην πολιτική. Στο ξεκίνημα τουλάχιστον όμως, αν δεν υπήρχε ο ΠΑΟΚ, δεν νομίζω να έβγαινε ποτέ. Εντάξει, ο Σταύρος είναι ικανός άνθρωπος. Εγώ όμως λέω. Αυτό είπα, ότι έκανε την πορεία. Εγώ, στο ξεκίνημα του Κώστα, αν δεν υπήρχε ο κόμμα του ΠΑΟΚ, δεν θα όλοι από κάπου ξεκινήσουν. Έχει βγει 100 φορές Στέργιο τώρα. Καλά, δηλαδή, τα είδα για μένα, σαν Στέργιο, που τον βγάζετε στη σέντρα τώρα. Σα έχει βοηθήσει χίλιες ώρες και δεν μιλάμε χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα, Κώστα. Όχι τώρα μόνο. Χρόνια τώρα. Δεν παίρνει θέση κανένα. Και δεν είναι μόνο Σταύρος. Να πάρει θέση. Το νόμο αλλάζω για εσά τι θέση να πάρει. Να πάρει θέση, Κώστα. Τι θέση, αλλάζει το νόμο. Το νόμο αλλάζω για εσά. Από υποβιβασμό πάμε σε αφαίρεση βαθμών. Και σας κλέβουν το πρωτάθλημα. Λοιπόν, κλέβουν το πρωτάθλημα. Ναι, Κώστα. Μας κλέβουν το πρωτάθλημα. Άσε ρε Στέργιο τώρα. Μας κλέβουν το πρωτάθλημα. Σου και μερικές φορές, φίλε, πραγματικά. Εμαλάζει τον νόμο και κράζουν τον Καλαφάτη τώρα. Και δεν θέλει, Κώστα. Το ξαναλέω. Δεν θέλει ο κόσμος του Πάου να αλλάξει τον νόμο. Ο κόσμος το είπε. Η ΠΑΕ δεν το είπε. Η ΠΑΕ ψηφίζεται σε 10 λεπτά και δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Θα ψηφιστεί και αφού ψηφιστεί θα βγάλει ανακοίνωση. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή θέλει να κερδίζει η ομάδα του 30 αγωνιστικές με 5-0. Τι να κάνουμε τώρα. Και άμα λες και άμα πάρεις πέναλτι μούφα, λες και ο Ολυμπιακός. Και να διαλυθούν όλοι οι άλλοι. Τι να κάνουμε τώρα, λοιπόν, αυτό θέλει ο κόσμος. Θα κάνουμε ό,τι θέλει ο κόσμος. Δώστε μου λίγο 3 λεπτά, γιατί έχει αρκετές ειδήσεις. Πες το Αυγιανάκη τη δήλωση. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε στον Α ο συνάδελφος Στάκης Χατζής στην εκπομπή Εκτός Γραμμής, σε σύσκεψη που έγινε χθες το βράδυ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συνεργάτες. Αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός ότι σκέφτεται ακόμα και τη διακοπή του πρωταθλήματος. Αν ξεφύγουν τα πράγματα και δικαστεί η κοινωνία. Ένα είναι αυτό.
Λοιπόν, η δήλωση. Και τι θα κάνει μετά τις ποδοσφαιρικές ανώνες εταιρείες, θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός να πληρώνουν τους φόρους τους. Και τις ρήτρες στα τηλεοπτικά και σε αυτά. Λοιπόν, τις ρήτρες στα τηλεοπτικά θα πληρώσει η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός με τον Κασκόλ του Ολυμπιακού. Λευτέρης Αυγενάκης. Άσε μας ρε κούλη και εσύ. Δήλωση. Λευτέρης Αυγενάκης. Δήλωση πριν από λίγα λεπτά. Πού είναι αυτό. Αν είχαμε κάνει λάθος, θα το είχαμε παραδεχτεί. Καλά. Δεν προβλεπόταν η διαδικασία από τον νόμο η σύμφωνη γνώμη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τον ορισμό μελών στην Επιτροπή Αδειοδότησης. Ο νόμος είναι σαφής, δεν έχει συσταθεί με μπλα 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 μπλα. Δεν έχει συσταθεί με προεδρικό διάταγμα. Ναι. Να είστε βέβαιοι ότι αν είχαμε κάνει λάθος, θα το παραδεχόμασταν. Είμαι σίγουρος, Υπουργέ, λέω εγώ, και θα κάναμε τα πάντα να επανέλθει ο σεβασμός και η τήρηση των κανόνων. Είπε ο Λευτέρης Αυγενάκης. Δίνει μεταξύ μια απάντηση όμως αυτό το θέμα περί λάθους στη σύνθεση. Ότι η Επιτροπή είναι άκυρη. Ότι η Επιτροπή είναι άκυρη. Δίνει απάντηση ξεκάθαρη δημόσια τη μέρα αυτή. Ότι δεν είναι. Είναι. Εγώ λέω ότι αν δεν ήταν, δεν θα έλεγε τίποτα. Λοιπόν, έχουμε διαιτητές μέσα σε όλα αυτά που γίνονται. Ναι, όντως. Ο Αλιγιάρ Αγκάγεφ, ο Αζέρος, θα είναι στο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είχε διευθύνει το περσινό μάτς ΠΑΟΚ Ατρόμητος στην Τούμπα 3-0. Ο Αζέρος, 32 χρονών, ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA, όχι στην ελίτ, στη μία παρακάτω, διεθνής από το 13. Έχει διευθύνει αρκετούς αγώνες, όχι βέβαια στους ομίλους του Champions League, αλλά σε άλλες διοργανώσεις. Βοηθή του δύο συμπατριώτες, θα τους αναφέρω, δεν έχει πολύ σημασία, σε πρώτη φάση Ζεϊνάλ Ζεϊνάλοφ και Κυριάκος Κυριάκος. Ζεϊνάλ Ζεϊνάλοφ. Ζεϊνάλ Ζεϊνάλοφ, εντάξει. Και Ακίφ Αμυράλη. Τέταρτος Τσαγκαράκης, στο ΒΑΡ Διαμαντόπουλος Πετρόπουλος. Λοιπόν, Βόλος Λαμία Γκορτζίλας. Όφι Λάρισα Φωτιάς, αυτά είναι τα μάτια, είναι το Σάββατο. Ολυμπιακός Άρης Καραντώνης, Καρατζίκας Καλαμπόκης Καραντώνης. Μαλούτας τέταρτος, Ζοβάρας Βρέσκας στο ΒΑΡ. Κυριακή Άρης Πανιώνιος. Α. Τάσης. Άρης είπες πριν, φίλε, και μπερδεύτηκα. Άρης είπες. Άρης είπα, δεν ξέρω. Άρης Πανιώνιος. Και λέω τι λέει. Παντού τον Άρη βλέπεις. Κυριακή στις 3, έτσι έτσι. Σπυρό, Τάσης διαιτητής. Υπήρου. Σπυρόπουλος Παπαδάκης η βοηθή. Άρης Πανιώνιος, διπλό Χρυσανθή. Τσιμεντερίδης ο τέταρτος. Τσιμεντερίδης. Και στο ΒΑΡ ο Σέζος με τον Μωυσιάδη. Που δεν είδε το πέναλτι του Μουμπά στο Όφι Άρης, ο Σέζος. Ο Τάσης από την έψη πήρε του Βρακά. Άντε πάλι. Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός Ευαγγέλου. Ατρόμητος ΑΕΚ Σιδηρόπουλος. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τους διαβάσαμε. Είπαμε ο Αζέρος Αλιγιάρ Αγκάγεφ, 32 ετών, διεθνής από το 2013. Μέσα σε όλα αυτά, ξαναλέω, που γίνονται, λογικά θα υπάρξει δράση το Σαββατοκύριακο. Πώς τον είπες? Αλιγιάρ Αγκάγεφ. Από Αζερμπαϊτζάν είπες? Ναι. Τι έγινε πριν ο Αυγενάκης? Στημένος από Αυγενάκη είναι, φίλε. Ναι. Γιατί πριν, ποια ήταν η πρώτη ομοσπονδία που είπες ότι έκανε το σύμφωνο? Του Αζερμπαϊτζάν. Ωραία. Άρα τον στέλνει για να κόψει το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Δεν απέχει πολύ από αυτά που λέτε κατά καιρούς, να ξέρεις αυτό που λέω τώρα. Mm. Δεν απέχει πολύ. Όλο το φάντασμα που βλέπετε. Εν τω μεταξύ είναι 1:15. Τι ώρα συνδέεται η Βουλή? Τώρα είναι. Φοβούνται μην κάνουν υπερορίες. Προλάβω να πω. Απλά να συμπληρώσω αυτό που είπες. Διαβάζω από το SDNA την τοποθέτηση του Αυγενάκη συνολικά. Και είναι. Ναι, περιμένω να το. Όχι, το χάσα τώρα. Τέλος πάντων, για να μην τη διαβάσω, να πω απλά ότι δεν είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Είναι υποχρεωμένος μόνο όταν υπάρχει διορισμός επιτροπής με νομοθετική, πώς το λένε αυτό, με προεδρικό διάταγμα. Η επιτροπή αυτή δεν είναι με προεδρικό διάταγμα, είναι από το 99. Ωραία. Μίλησε ο πρώην υφυπουργός αθλητισμού και πρώην υπουργός δικαιοσύνης, ο Σταύρος Κοντονής, στο Sport FM. Είπε πολλά. Αυτός που διόρισε 3 από τα 5 μέλη της επιτροπής. Μεταξύ άλλων, τον Λευτέρη Αυγενάκη είπε ότι όταν ένας υπουργός ή οποιοδήποτε κρατικός λειτουργός διατηρεί τον νόμο απαρέκκλητα και το ίδιο για όλους, θα βρεθεί κατηγορούμενος από όλους. Για τις κινήσεις της κυβέρνησης είναι κινήσεις πανικού, θα μπορούσαν να έχουν αφήσει να εξελιχθούν τα πράγματα στα αρμόδια όργανα. Δεν είναι πρόκειτο για κυβερνητική απόφαση και δεν είχαν καμιά δουλειά να εμπλακούν. Σωστό. Λέει ο Σταύρος Κοντονής, που δήλωσε μεταξύ άλλων ότι σε λίγο θα διαμορφώνουν βαθμολογία και θα δίνουν πρωτάθλημα. Είπε ο Σταύρος Κοντονής. Κοίταξε, αν ισχύει η πολυδιοκτησία, και εκεί υπάρχει αλλίωση της βαθμολογίας. Αν ισχύει και αποδειχτεί. Δεν υπάρχει. Υπάρχει. Αν ισχύει η πολυδιοκτησία. Εδώ κάνουμε μαλώνουμε ρεσιστέριο για το αν είναι δανεικός ή όχι ο Ντουρμισάη.
και αφήνουμε τα υπονοούμενα και λέμε αυτό και σας δώσω το δανεικό ή οτιδήποτε άλλο. Που ορθώς καλά κάνετε και το λέτε. Και δεν θα υπάρχει θέμα αν υπάρχει πολυδιοκτησία, εκεί δεν υπάρχει αλλίωση πρωταθλήματος. Ο φίλος σου Άλεξ λέει αυτό που έλεγα και νωρίτερα. Ο ΠΑΟΚ να πέσει αν αποδειχτεί η ενοχή του, αυτό λέμε όλοι. Ο Άλεξ Σίλβερ είναι αυτός. Όχι. Επειδή όμως δεν υπάρχει ικανότητα να γίνει αυτό, αλλάζουν τον νόμο. Εντάξει. Λοιπόν, συγγνώμη να πω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Αλλάζουν τον νόμο. Τον νόμο σε τι. Πού τον αλλάζουν. Τι πού. Σε ποιο κομμάτι τον αλλάζουν. Σε αυτό. Σε ποιο. Στη τιμωρία. Στο πόσο βαριά θα είναι η ποινή. Ναι. Το αν είναι αθώος ή όχι τι σχέση έχει. Αν είναι αθώος θα αθωθεί. Σωστά. Αν είναι ένοχος θα τιμωρηθεί ή με τη μία ή με την άλλη ποινή. Σωστά. Βεβαίως. Γιατί αλλάζουν τον νόμο. Στο κομμάτι της ποινής το αλλάζουν τον νόμο. Δεν αλλάζουν τον νόμο ώστε με αυτόν τον νόμο να τιμωρηθείς. Αλλάζουν για να προλάβουν την αθώωση του ΠΑΟΚ, θα σου πω εγώ. Για αυτό τον αλλάζουν. Μα άμα αθωωθείς θα καταρρεύσει. Είτε υποβιβασμός είτε αφαίρεση βαθμών θα αθωωθείς. Άρα γιατί να ξεφτυλιστεί η Νέα Δημοκρατία, να τον βρίζω εγώ, να τον βρίζω εγώ, να τους βρίζει ο Ολυμπιακός, αν εγώ δεν είμαι αμεληταία ποσότητα. Δεν υπάρχω. Χρήσατε, γίνεται προσπάθεια, κείμενα, τα κείμενα, κοίταξε, το παραμύθι καταρχήν ότι ήταν σχέδιο καταρρύπτει. Έχεις δει τα κείμενα που υπάρχουν στο 10 σήμερα για το Μητσοτάκη. Τα έχετε δει τα κείμενα. Τα έχετε δει τα κείμενα κατά το Μητσοτάκη. Είναι χειρότερα από τα κείμενα που γράφανε για το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα θέατρο σκιών είναι αυτά. Όχι, αυτό, είναι, αυτό είναι μια δικαιολογία τώρα, για να δικαιολογήσετε την ενοχή σας. Έχεις δει τα κείμενα κάτω από το Μητσοτάκη. Αν είναι δικαιολογία, δεν το κρίνεις εσύ. Ποιος το κρίνει. Εσύ λες την αλήθεια και ό,τι λέμε εμείς είναι δικαιολογία. Σε παρακαλώ. Όχι, τώρα. Ο καθένας λέει την άποψή του. Σε παρακαλώ τώρα. Ο καθένας λέει την άποψή του. Η δική μου λοιπόν άποψη και δεν μπορεί να λες την δικαιολογία είναι θέατρο σκιών. Πώς είναι θέατρο σκιών που ξεσκίζει το Μητσοτάκη. Ρε ξεσκίζω το Μητσοτάκη. Για τα μάτια του κόσμου. Άσε με έκρισατε τώρα. Το ξεσκίζω για τα μάτια του κόσμου. Ωραία, και εγώ είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Για τα μάτια του κόσμου σα ξεσκίζω. Για τα μάτια του κόσμου. Τι λες, ρε Στέργιο, βλέπεις τα κείμενα που γράφουνε. Τελείωσες Μητσοτάκη, μην ξαναρθείς. Ολυμπιακός. Παίζει ο Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος. Μπες στο 10.gr του Μαρινάκη. Μπες διάβασε τα κείμενα να που γράφουν. Το ξεσκίζει το Μητσοτάκη. Το ξεσκίζει, πέταξε κουβέρτα στην ερπίστρια γράφει. Θες να δεις τα κείμενα που γράφουνε. Περίμενα να τα διαβάσω. Όχι. Καληνύχτα και καλή τύχη Πρωθυπουργέ. Κείμενο. Γιώργος Νικοκύρης. Ένα. Δεύτερο κείμενο. Περίμενε. Ξέρεις τι κείμενα έχουν γράψει. Ο Στέργιος εννοεί χρήσανθε ότι το κάνουν αυτό για να ουκιά, γιατί έρχονται κρίσιμα δικαστήρια μετά. Τιμωρεί τους εγκληματίες, αλλά επιτρέπει να συνεχίζουν το έγκλημά τους, γράφει ο άλλος συντάκτης το 10. Το οποίο το είχατε κάνει σημαία το 10, ότι έλεγε αυτό και εκείνο. Ξεσκίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Την έχουν ξεσκίσει. Και δεν μπορεί αυτό λοιπόν, Στέργιο, να είναι στημένο, όπως λες, και σχέδιο Νέας Δημοκρατίας Ολυμπιακού. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Ωραία, εντάξει. Αλλά. Και εγώ κάθε μέρα είμαι υπάλληλος του Ιβάν Σαββίδη, τα παίρνω από τον Ιβάν και τα λέω επίτηδες. Τα λέω επίτηδες, ρε φίλε. Δεν ισχύουν αυτά τα λέω επίτηδες. Χρήσανθε, να μάθεις, σου ξαναλέω, γιατί πολλές φορές παρανοείς. Δεν νομίζω ότι παρανοώ. Δεν γίνεται αυτά που λες εσύ να είναι η αλήθεια. Ζήσε άλλο συνεφάκι, Χρήσανθε. Και αυτά που λέω άλλο να λες, λέτε δικαιολογίες. Τι λες, ρε Χρήσανθε, που σε βάλαμε και δικαστή στην πόλη. Τι λες, ρε Χρήσανθε. Δικαστή στην πόλη. Δικαστή στην πόλη. Δεν τρέπει να πούμε στη μέση τα λόγια. Δικαστή δεν είμαι. Σε μένα είναι δικαιολογίες. Δικαιολογίες είναι, τι είναι. Γιατί εσύ δεν μου λες ότι είναι δικαιολογίες του Άρη πόσες φορές, δεν κατάλαβα. Αυτό είναι δικαστή. Το να λέω ότι είναι δικαιολογία είναι δικαστή. Δεν έχω πει ποτέ όμως, τώρα θα σα πω την αλήθεια να ακούτε και οι φίλοι του Άρη και του ΠΑΟΚ. Εγώ λέω, είναι η άποψή μου αυτή. Εσύ έχει πάρει το αυτόκλητα το ρόλο του δικαστή και του Μίστερ Αλήθεια στην πόλη. Και είναι τυχερή η πόλη που σου έχει που λες την αλήθεια. Άσε μας. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Είναι τυχερή η πόλη. Ναι, η πόλη είναι πολύ τυχερή. Που και αυτό αναγνωρίζεται από τους χιλιάδες, ή μάλλον περίμενε πώς το είχε γράψει, από τα μοιριάδες μηνύματα συμπαράσταση που δέχομαι. Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει η συζήτηση. Εδώ εσείς μας είπατε ότι μοιριάδες μηνύματα κατά του Καρυπίδη μετά το Ολυμπιακό Σάριζε, φίλε. Και εγώ λέω μοιριάδες συμπαράστασης έχω. Εντάξει. Καρυπίδη. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο. Και επίσης έχει και ο Κώστας κάποια επενετικά σχόλια. Εκτός από τα σημεία λέει που ρίχνει λάδι στη φωτιά για να ανέβει η ακροματικότητα. Ως Νήσιος Μπουρλοτιέρης. Ναι. Ημερήσια διάταξη. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Κύρωση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών. Δεν διαβάζω τώρα αυτά. Είναι. Κύρωση μεταξύ των Αραβικών Εμμυράτων. Της ελληνικής και της Αλβανίας για αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγηση. Ναι, πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει ακόμα. Κύρωση ομοσπονδία χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές των Ηνωμένων Αραβικών. Ψήφιση του σχεδίου του νόμου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Αποτελέσεων. Επίδομα γέννης και λοιπές διατάξεις. Οι λοιπές διατάξεις είμαστε. Ναι. Η άρτη.
Πότε θα αρχίσουν να μιλάνε τώρα. Ψηφοφορία θα πάει. Οχο. Όχι, όχι, πρώτο θα είναι αυτό μάλλον. Ναι, σιγά. Τέλος πάντων. Εμιράτε. Εγώ λέω ότι η Νέα Δημοκρατία με αυτό που έκανε κατάφερε να τη βρίζουν όλοι. Και θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο λάθος η απόφαση για αλλαγή του νόμου. Δεν έπρεπε να υπάρξει αλλαγή του νόμου. Σε αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, Στέργιο. Έπρεπε να πάει και να δικαστεί ο ΠΑΟ και η Ξάνθη, όπως λες και εσύ. Συμφωνούμε στο συγκεκριμένο κομμάτι με την ισχύουσα νομοθεσία. Και θεωρώ, είναι μια άποψη δική μου με βάση όλα όσα έχω δει, ότι θα έπρεπε να τιμωρηθούν. Ότι υπάρχει δηλαδή η παράβαση. Από εκεί πέρα δεν είμαι, όπως λες, δικαστής. Θα ήθελα να είμαι δικαστής τρέντ. Ήταν και πολύ ωραίος ο Σταλόνε. Έχεις άποψη για όλες τις δικαστικές υποθέσεις του ποδοσφαίρου ή μόνο στον ΠΑΟΚ έχεις εντρυφήσει? Έχω άποψη μόνο για αυτές που με ενδιαφέρουν. Στημένα έχεις άποψη αν πρέπει να τιμωρηθούν ή όχι αυτοί που εμπλέκονται? Αν πρέπει να τιμωρηθούν. Σου θυμίζω ότι τα στημένα δεν είναι σε αθλητικό δικαστήριο. Είναι σε πολιτικό δικαστήριο. Ναι, όχι, όταν έχεις άποψη και την υπόθεση. Αν έχεις μελετήσει, αν. Στην πολιτισία είσαι σούπερ ενημερωμένο. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ. Το αρκούδι καλύτερα. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν ξέρω πώς να εισηγηθούμε να μπει στην επιτροπή, αν γίνει νέα επιτροπή. Είναι. Καλό. Θα μπορούσε. Καλό, καλό. Θα στηρίξω εγώ να ξέρεις. Θα πεις, να είμαι. 100%. Θα πω ξέρει καλύτερα από όλους την υπόθεση ο κ. Ξαντίδης. Με τα τόσα λίγα λεφτά που παίρνει σε αυτές τις επιτροπές όμως δεν. Τζάμπα θα. Ναι, σου ξανατώ, έχεις άποψη και για τις άλλες υποθέσεις, τις δικαστικές που έχουν σχέση ναι. άμεση-έμεση ναι. με ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Θες να μας πεις, όχι για όλες, ναι. για τα στημένα, αν είναι ένοχοι αυτοί που εμπλέκονται ή όχι. Ναι, οι ποδοσφαιριστές της Βέρειας στο παιχνίδι που είναι κατηγορούμενοι. Είναι κατηγορούμενοι από τους 28. Θέλω να μου πεις για τους μεγαλοπαράγοντες και τους πρόεδρους της ΕΠΟ. Δεν μπορώ να λέω. Ναι, θεωρώ ότι όλοι οι τιέτοι της ΕΠΟ κτλ. Είναι ένοχοι. Όλοι. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε ποιο κομμάτι? Των στημένων αγωνών. Ναι, στο Κοριόπολης. Στο Κοριόπολης. Μιλάμε, δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Δεν έχει αποδειχθεί η ενοχή του. Δεν αποδεικνύεται με τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί μέχρι τώρα. Α. Αν ωραία. Προσκομιστούν και άλλα στοιχεία, γιατί και του ΠΑΟΚ αρχικά δεν μπορούσα να το πω σίγουρα. Μετά, όταν είδα τη μεταφορά χρημάτων από τη μία εταιρεία στην άλλη, εκεί πίστηκα. Ωραία, με κάλυψες. Αν υπάρχει λοιπόν κάτι αντίστοιχο, δηλαδή ο κύριος Μαρινάκης έχει μεταφέρει τίποτα χρήματα, έχει πάρει ή οτιδήποτε, θα πω το ίδιο πράγμα. Αν υπάρχει. Αλλά δεν αποδεικνύεται μέχρι στιγμής η ενοχή του. Όμως δεν έχει αποδειχθεί για κανέναν άλλον. Ενδείξεις έχουμε για όλους. Εσύ έχεις απόδειξη ενοχής από κανέναν από αυτούς τους 28 ανθρώπους που θα δικαστούν? Όχι, δεν είμαι νομικός, ούτε έχω τη βιογραφία, ούτε ξέρω όλα τα στοιχεία. Εντάξει. Για την περίπτωση του Τζίλου, θεωρώ ότι υπάρχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί. Αν προκύπτει ότι κάποιος τους έβαλε, είναι πάρα πολύ εύκολο να το βάλουμε και το είπα κιόλας. Να ανοίξουν τα τηλέφωνα λοιπόν, αφού έχουμε γνώση ότι πήρε στο 6935-132-284. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Το βλέπουμε 7 φορές κλείσει ότι έχει κάνει 7 φορές. Λένε ότι έχει πάρει τηλέφωνο. Ναι. Ωραία. Ας ανοίξουν, να ακούσουμε τι είπε. Γιατί αν λέει πάνε και κοπάνε τον, φυσικά φίλε να καταδικαστεί. Αν όμως λέει άντε ρε Ολυμπιακάρα που είσαι ρε φίλε απ' τη Μήκα Τσίπουρο, δεν μπορώ να το καταδικάσω και αυτό το πράγμα. Νομίζω το καταλαβαίνεις κι εσύ. Ας το δώσουν αυτό. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχουν βγάλει άλλα κι άλλα. Ας το βγάλουν. Τι λέει, ας κάνει ένας εισαγγελέας την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, να γίνει. Υπάρχει άλλη υπόθεση που θέλω να σχολιάσω? Θα σχολιάσω μήπως του Ιβάν στα δικαστήρια? Όχι. Πάμε θες σε να σχολιάσω προλάβουμε τα αυτοκίνητα στην Ξάνθη που κάηκαν? Ούτε αυτό θες. Όχι, σχολίασε. Δεν απαγορεύσει να. Θεωρώ ότι δεν είναι ένοχοι. Και εκεί. Λοιπόν, αυτοί που κάψαν το αυτοκίνητο του Λουτσέσκου του Μαρατζέ. Πάμε σε διαφημίσεις για να προλάβουμε την Ολομέλεια, Χρήσανθε. 1:05 είναι. Πάλι να πάω σε διαφημίσεις, ρε φίλε. Πάλι. Και τι θα, εγώ πιστεύω θα πάει ο 4. Αυτό θα το χάσουμε μετά. Να δούμε το ξεκίνημα και μετά το πολύ. Μα δεν είναι η πρώτη υπόθεση από ό,τι κατάλαβα. Οι μερίσια δέκα τώρα φωνάζουν στο καφενείο και λένε ελάτε λίγο μέσα! 60 λεπτά ο καφές. Πόσο? 60 λεπτά ο καφές στη Βουλή. Δεν έχουν λεφτά, ρε φίλε. Δεν έχουν, όχι. Δεν γίνονται αυτά. Στο γήπεδο? Δεν γίνονται αυτά. 2,5 ευρώ. 3,5 ευρώ και πάω στο κλαμπ. Στο κλαμπ. Λοιπόν. Στο κλαμπ, όπως λένε στους φίλους. Το Κώστα είναι το τέταρτο θέμα. Και αφού μιλήσουν για το όλο, τέταρτο θέμα είναι. Επίδομα γέννησης λέει. Ναι, εκεί μέσα μπήκε. Όχι, στο πρώτο μπήκε. Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις, εκεί είναι. Στις λοιπές διατάξεις. Δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρχει πρόβλημα με την νομοσχετική ψηφοφορία. Δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, το θέμα του ποδοσφαίρου δεν προκάλεσε κυβερνητική κρίση. Καλά. Λέει, ο εκπρόσωπος ήδη διαγράφηκε ένας ευρωβουλευτής. Δεν προκάλεσε. Δεν είναι κυβέρνηση. Εντάξει, κομματική κρίση είναι. Κι άλλοι θα διαγράφουν, Κώστα. Όπα. Στέργιο. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ψηφίσει ο καθένας.
Όχι με ελεύθερη βούληση, γιατί ξαναείπαμε σε όλες τις υποθέσεις, από πιο μεγάλες μέχρι τις πιο μικρές, υπάρχει κομματική πρέπει να γραμμή. Υπάρξει ελεύθερη βούληση και να μην περάσει αυτό το πραξικόπημα και να είναι χαμηλότερες οι ποινές. Να ισχύσουν οι ποινές του νομοθέτη. Ναι, όπως είναι διαμορφωμένα τα κόμματα κτλ. Όλα αυτά τα χρόνια, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Λύση, Ξένη Λύση και όλα τα κόμματα. Εδώ είχαν κομματική πειθαρχία όταν πετσόκοψαν τους μισθούς και τις συντάξεις. Που πηγαίναν, δηλαδή, περπατούσαν στον δρόμο και τους φθήνανε. Και εσύ μου λες, δεν το κάνουν για αυτό το πράγμα. Τι λες, Εστέριο. 8 χιλιαρικάρες έχω να πάρω. Εντάξει, σου είπα. Επί 14. Συν 432 επιδόματα. Αν χρήσατε ένα αθλητικό γεγονός που μπορεί να προκαλέσει. Κοιτάξτε, ναι, επειδή έχει τέτοιο. Καλό είναι να μάθουμε λοιπόν ποιοι ψήφισαν ναι και ποιοι όχι. Όπως πρέπει να γίνεται σε κάθε δημοκρατία. Να και να κάτι. Μην είναι είδηση ονομαστική δημοκρατία. Εμείς τώρα τι θέλουμε. Ο ΠΑΟΚ. Να ψηφίσουν ναι ή όχι. Εγώ θέλω να μην περάσει η τροπολογία. Εγώ, σαν Στέριος. Να μείνει δηλαδή η ποινή του υποβιβασμού. 95% του κόσμου του ΠΑΟΚ. Να μείνει δηλαδή η ποινή υποβιβασμού, θέλετε. Δεν υπάρχει ποινή, υπάρχει εισήγηση. Όχι, ρε, η ποινή. Α, η ποινή, ναι, ναι. Η τροπολογία δεν αφορά την εισήγηση. Να μείνει η ποινή του υποβιβασμού. Αυτό. Συμφωνούμε, Στέριο. Να το καταγράψουμε. Δεν με απασχολεί, Χρήστα, αν συμφωνούμε ή όχι. Εκατροπή τώρα. Όχι, δεν με απασχολεί. Πάντα είμαι ειλικρινής. Εγώ, σαν Στέριος, και θα το ξαναπώ για πέμπτη φορά. Το 95 όχι, το 90%. Πώς το 90 αυτό πώς το βάζεις. Από τους φίλους σου λες και τα λοιπά. Έχω 4.000 φίλους και οι 3.500 λένε θέλουμε να δικαστούμε. Σεβαστό. Μα έτσι έως τα δικαστήρια. Διαβάζω και τα σχόλια στα site και διαβάζω τοποθετήσεις ακούσεις σε ραδιόφωνα, στο δικό μας, σε άλλα. Αυτό αναφέρουν όλοι. Έχεις δίκιο και εγώ. Θέλουμε χάρη από κανένα Μητσοτάκη. Και εγώ αυτό βλέπω. Από κανένα Μητσοτάκη θέλουμε. Και εγώ αυτό βλέπω. Και εγώ αυτό βλέπω. Όντως, απλά μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι ενώ ο κόσμος λοιπόν λέει αυτό και βλέπω και όλοι οι δημοσιογράφοι λέτε αυτό το πράγμα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν βγάζει ανακοίνωση να το πει. Δεν ξέρει τι κινήσει, ούτε ξέρω εγώ έχει κάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όχι, ανακοίνωση λέω να βγάλει. Για όλα τα άλλα βγάζει στο λεπτό. Ο Λευτέρης Δούκας δεν κάνει, γιατί δεν έκανε tweet. Εγώ έχω διαφωνήσει πολλές φορές με την πολιτική της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Την ήθελα πιο σκληρή. Υπάρχει άλλη φιλοσοφία. Οκ. Okay. Και με άλλο τρόπο προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του. Σεβαστό απόλυτα. Δεν είμαι εγώ μεγαλομέτοχος. Εντάξει. Μάλιστα. Και γι' αυτό δεν θα γίνω ποτέ, γιατί αν ήμουν εγώ, σου λέω θα έκανα μια πιο σκληρή πολιτική. Αν είχε τα λεφτά του μεγαλομετόχου. Μπορεί να έχεις την ίδια πολιτική με αυτόν. Πάμε στο break και θα επιστρέψουμε. Παίζουν κάποιες παράμετροι, παίζουν τον ρόλο τους πάντα. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε για να δούμε τα καμάρια μας στη Βουλή να ψηφίζουν. Κώστα. Κάτι γίνεται στη Βουλή, Κώστα, να ακούσουμε. Εναντίον μας. Τώρα δεν μιλάνε. Έχει μπει ψήφιση του νομοσχεδίου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις. Αυτό είναι το νομοσχέδιο στο οποίο περνάει και η επίμαχη ντροπολογία που λέει και ο Στέριος. Συμφωνώ. Τώρα δεν έχουν, Ναι, δεν μιλάνε τώρα. Βλέπω μια κινητικότητα. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που γίνεται είναι η αποχώρηση των άλλων δεν κομμάτων. Δεν αποχώρηση. Πώς, αφού βγαίνουν, σηκώθηκαν από τα έδρανα και βγαίνουν από την πόρτα. Πάνε για καφέ. Άδεια, σε βλέπει, να φεύγουν. Άλλοι βγαίνουν, άλλοι βγαίνουν. Ακόμα δεν έχουν καθίσει. Όχι, ήταν καθισμένοι κάθε, πριν και. Μπορεί να πάρουν καφέ. Και μια διρόπιτα. Ντροπή. Πόσο κάνει η διρόπιτα, Στέριο? 30 λεπτά. Μόνο. Κώστα, μπορείς να μιλάς στο μικρόφωνο. 30 λεπτά. Όπως προανήγγυλα, έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές ή φαξ συναδέρφων σύμφωνα με το άρθρο 70α του κανονισμού της Βουλής, με τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους. Ορίστε. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταμέτρηση η οποία θα ακολουθήσει. Ο κύριος Κακλαμάνης. Συγκεκριμένα έχουν στείλει επιστολές ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Βαρβιτσιώτης, κύριος Μηταράκης, κύριος Θεοχάρης, κύριος Καραμαλής Κωνσταντίνος, κύριος Βλάσης, κύριος Σταϊκούρας, κύριος Χατζηδάκης, κύριος Γεωργιάδης, κύριος Καράουγλου, κύριος Τηλιανίδης, κυρία Πιπηλή, κύριος Ρουσόπουλος, κυρία Μπακογιάννη, κύριος Χατζηβασιλείου, όλοι λείπουνε. Κύριος Αθανασίου Χαράλαμπος, κύριος Κατρούκαλος Γεώργιος και ο κύριος Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης τι ψηφίζει, ρε φίλε? Όπως είπα, οι ψήφοι αυτοί θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν. Άρα ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Που θα ακολουθήσει. Ή μπορεί να πει απόν. Έχετε ψηφίσει όλοι οι συνάδελφοι. Α, ψηφίσανε τέτοιο. Δεν είναι ονομαστικά. Θα περιμένουμε ακόμα δύο. Άμα λείπει, στέλνουμε επιστολή την ψήφο. Α, τη διαβάζουν μετά. Ναι, διαβάζει, θα τη διαβάσει δημοσίως. Ωραία. Ωραία, 5 λεπτά αναμονή. 5 λεπτά αναμονή. Στέριο. Λοιπόν, να πω.
Άρα πάνε εκεί και ψηφίζουν. Να, γι' αυτό εκείνο προπερπατούσαν. Στέργιο, δεν τα ξέρει καλά. Στέργιο. Την ψηφοφορία. Την τροπολογία αυτή. Την τροπολογία. Την τροπολογία. Ο Καράκλου δεν θα ψηφίσει, Κωστά. Λυπάμαι. Μόνο αυτό θα πω. Τι να κάνουν, ρε φίλε. Ο ΑΣΥΜΑ ΠΑΟΚ. Στη συνεννόηση με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει καλέσει το Σάββατο στο Παλατάκι στις 11 τους βουλευτές Α και Β Θεσσαλονίκης, όλων των κομμάτων. Δεν θα πάμε. Με σκοπό να τους ενημερώσει για το τι γίνεται και τι δεν γίνεται, να ακούσει και τις δικές τους απόψεις. Και εκεί θα έχει ενδιαφέρον ποιος θα πάει, ποιος δεν θα πάει. Και εκεί θα έχει κόσμο. Τα τμήματα αποχωρήσανε τελικά. Θα παίξετε το Σαββατοκύριακο. Ποιοι να αποχωρήσουν, ρε Κώστα. Το Σαββατοκύριακο. Ποιοι να αποχωρήσουν, ρε Κώστα. Την Α γυναικών στον μπάσκετ, α πούμε, θα παίξει η ομάδα. Παντού θα παίξουν, Κώστα, και δεν θα γίνει τίποτα. Όχι, εγώ ρωτάω, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Αποχωρούμε από όλα τα τμήματα. Από όλα τα τέτοια. Γιατί να αποχωρήσουν, αφού του έσωσαν. Πώς θα αποχωρήσουν τώρα. Δεν έγινε αυτό που θέλανε. Όχι. Εγώ σου λέω. Η ΠΑΕ πάω να βγάλει όχι, ένα κοινό. Όχι. 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 Ωραία. Άρα να υπάρχει μια απόφαση. Εισήγηση. Δεσμευτική όμως. Και γι' αυτό αλλάζει ο νόμος. Αν δεν ήταν δεσμευτική, δεν θα άλλαζε. Αν μπορούσε να η ΕΠΟ να αποφασίσει όχι υποβιβασμό, αλλά πρόστιμο, δεν θα άλλαζε. Δεν χρειάζεται να ξεφτυλιστεί η κυβέρνηση. Συμφωνώ. Δεσμευτική λοιπόν. Άλλη μια επιβεβαίωση του Mr. Trent που λες, Στέργιο, του δικαστή. Λοιπόν. Dread. Τρεντ. Πώς? Δικαστής Dread, ρε, το δικαστή Dread. 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 Με, το μηχανή, με τη μηχανή που ήταν. Πολύ ωραίο, βέβαια. Υπάρχει ανακοίνωση των συνδέσμων του ΠΑΟΚ που καλεί τον κόσμο του ΠΑΟΚ αύριο Πέμπτη στην Καμάρα. Συλλαλητήριο. Στις 6. Ωραία. Σε μεγάλη ελληνική συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Καμάρα. Μάκη Βορέδη, σε περιμένουμε σε φιλόξενη στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της Αγρότικα 2020. Αυτή. Καντέμιδες. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, ξέρεις θα γίνει. Ο πόλεμος μόλις ξεκίνησε, άμεσε απομάκρυνση του εντολοδόχου Λευτέρη Γαβγενάκη, κούλι πες αλεύρι. Αναφέρει η κοινή ανακοίνωση των συνδέσμων του ΠΑΟΚ για τη συγκέντρωση αύριο στις 6 στην Καμάρα. Καλά, ρε, του σώζω και με βρίζουνε. Θα λέει ο ένας. Οι άλλοι γιατί με βρίζουνε. Εντάξει, τώρα έκανε χαζομάρα, Χρυσανθέ. Δεν έπρεπε να γίνει. Δεν έπρεπε, όχι. Δεν έπρεπε. Φιλιούνται αυτοί όμως. Δεν βλέπω φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Δεν του γελάνε. Μια χαρά, φίλε. Επειδή Χρήσανθε και καλά, τι έχουν χωρίσει να δηλαδή. Η από κάτω γενικότερα και ο Ολυμπιακός ειδικότερα είναι χρόνια μπροστά. Ναι. Από τον ΠΑΟΚ, τον Άιτ, τον Ερακλή κτλ. Οι άνθρωποι που έχουν κάνει επιστήμη εδώ και 100 χρόνια. Γι' αυτό βγήκε το επιστήμονες. Οι επιστήμονες είναι χαρακτηρισμός δικού τους ανθρώπου, μεγάλου μετόχου. Ενός καμαριού, τα πολλά που πέρασαν. Ναι. Και είχαν θέματα με τη δικαιοσύνη. Σαλιαρέλη, εντάξει. Έχουν χαριστεί εκατοντάδες εκατομμύρια, το Καραϊσκάκι ακόμα το χρωστάνε, έχουν σβηστεί χρέη δισεκατομμυρίων δραχμών τότε με Κοσκοτά. Αλλά αυτά έχουν περάσει, δεν τα θυμάται κανείς αυτά. Εντάξει. Σατανικό σχέδιο, το ξαναλέω, για να στιγματιστεί ο ΠΑΟΚ εφόρου ζωής, για να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ και να χάσει το πρωτάθλημα και να έχουμε και το πάτημα, εάν χρειαστεί, να μην υποβιβάσουμε κάποιες ομάδες μετεστημένα. Να έχει το πάτημα η κυβέρνηση να πει ότι όπως κάναμε και με τον ΠΑΟΚ και με την Ξάνθη, έτσι και τώρα δεν γίνεται ιστορικές ομάδες να υποβιβαστούν. Ο ΠΑΟΚ σε αυτό το σχέδιο δεν έχει μισό κέρδος. Γι' αυτό και ο κόσμος λέει, και αν διαβάσει και σχόλια κάτω από ανακοινώσεις της ΠΑΕ-ΠΑΟΚ για άλλα θέματα, αυτό λέει και ο κόσμος, δεν θέλουμε να περάσει η τροπολογία. Θέλουμε να πάει υπόθεση στα δικαστήρια μέχρι τέλος και να αποδειχτεί αν είμαστε αθώοι ή αν είμαστε ένοχοι να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Κοίταξε, επειδή το λέτε συχνά αυτό, με βάση την εισήγηση αυτή, δεν τίθεται θέμα αν ή όχι. Κρίθηκε αυτό. Αυτό είναι, γι' αυτό άλλα γίνεται η τροπολογία. Έχει κριθεί. Το μόνο που θα κάνει η Λίγκα και η ΕΠΟ είναι να επιβάλλουν την ποινή. Και επειδή υπάρχει μόνο μία ποινή, γι' αυτό γίνεται αυτό. Δηλαδή αυτό έχει κριθεί. Από μία επιτροπή που δεν τη δέχεσαι, το σέβομαι αυτό. Αλλά έχει κριθεί η ενοχή ή όχι. Δηλαδή, να το καταλάβει και ο κόσμος, η Σούπερ Λίγκα και η ΕΠΟ δεν θα πήγαινε να κρίνει την πολυδιοκτησία. Γι' αυτό έβγαινε ο Κούγιας και έλεγε παράβαση καθήκοντος, αν με πούνε οτιδήποτε, μόνο με νομοθετική ρύθμιση. Γι' αυτό υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. Γιατί δεν μπορούσε να αλλάξει, δεν μπορούσε ο δικαστής να αποφασίσει κάτι άλλο. Αυτό λέω εγώ και ενίσταμε σε μερικές περιπτώσεις και με λες ότι είμαι ο δικαστής Τρεντ. Αυτό έχει κριθεί, Στέργιο. Πάνε να βγάλει στην επιτροπή παράνομη, να ακυρώσει τέτοια στα διαιτητικά. Το σέβομαι αυτό. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Χρήσατε, δεν είμαι νομικός να ξέρω αν μπορεί η ΠΑΟΚ να πετύχει μια διαδικασία να ξαναγίνει από την αρχή η εκδίκαση της όλης της υπόθεσης. Ναι, θα το διεκδικήσει. Δεν το ναι, ξέρω. Απλά το λέω ούτε για, επειδή λες ότι αν είναι ένοχος, αν κριθεί ότι είναι. Έχει κριθεί αυτό. Δεν αυτή ήταν η έννοια.
Εντάξει. Έχει γίνει μια εισήγηση από μια επιτροπή. Που είναι δεσμευτική. Γι' αυτό αλλάζει ο νόμος. Αλλιώς δεν θα άλλαζε. Γιατί να αλλάξει ο νόμος. Θα πήγαινε στην ΕΠΟ, θα έλεγε ο δικαστής της ΕΠΟ, όχι. Γιατί να ξεφτυλιστεί ο Μητσοτάκης έτσι. Θα έλεγε της ΕΠΟ, όχι, είναι αθώος. Δεν μπορεί να το πει. Αυτό λέω. Ο Αλέξης Κούγιας που είναι λοιπόν ο καλύτερος νομικός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει καταλάβει, Χρήσανθε, τη δύναμη του κόσμου του ΠΑΟΚ. Αυτό απαντάει τώρα στο αν είναι δεσμευτική ή όχι η απόφαση ή αν έχει καταδικαστεί. Η δύναμη του κόσμου του ΠΑΟΚ. Από αυτά που γνωρίζω εγώ, νομίζω ότι μπορεί η υπόθεση να πάει από την αρχή στα αρμόδια όργανα τη Super League και τη ΕΠΟ. Αυτό γνωρίζω εγώ. Είναι να πάει στο ΚΑΣ. Ωραία. Δηλαδή, αν πάει στο ΚΑΣ, θα πει το ΚΑΣ, αφού το λέει ο Αρκούδης και ο Αλεπούδης, εκδικάζουμε ναι, να πέσει ο ΠΑΟΚ Ξάνθη. Αυτό θα πει το ΚΑΣ. Δεν θα πάρει τα στοιχεία από την αρχή. Το ΚΑΣ. Τη πολυδιοκτησία. Ναι. Θα πει το ΚΑΣ ότι είναι δεσμευτική η ΕΠΟ στην Α τη Ελλάδο, άρα τι θα κάνει εδώ πέρα. Ναι. Ως προς την εισήγηση. Ως προς την ποινή μπορεί να πει το ΚΑΣ, εγώ κρίνω ότι ο υποβιβασμός είναι πολύ μείον 5. Μπορεί να αλλάξει την ποινή το ΚΑΣ. Γιατί είναι το ανώτατο αθλητικό. Ναι. Ειδικός λοιπόν ο Χρήστατος και στα θέματα ΚΑΣ. Αδικήσε. Όχι, θα σου πω το εξής, Στέργιο. Το αν εγώ κάθομαι και διαβάζω ενώ εσύ. Το λέω εσύ γιατί εσένα έχω μπροστά μου. Δεν κάθεσαι να ψάξεις τα θέματα. Εγώ κάνω 23 χρόνια δημοσιογραφία και 23 χρόνια μία υπόθεση τέτοια δεν έχω εκτεθεί. Έχω εκτεθεί σε πάρα πολλά πράγματα δημοσιογραφικά, αλλά σε ό,τι λέω και αφορά δικογραφία, πάω με βάση αυτά που λένε οι νόμοι. Και όπως σου είπα για τον Τουρμισάη, όταν λέγεται ότι γυρίζει στον Ολυμπιακό. Και σου είπα, αυτό είναι η εξέλιξη που θα υπάρχει. Θα ανακληθεί το δελτίο, θα πας στο διαιτητικό και θα δικαιωθείς. Αν δεν δικαιωθείς, θα έχουμε πρόβλημα. Κάνω εκτίμηση νομικές πολλές φορές. Αλλά σε κάθε περίπτωση πάντα λέω αυτό που λέει ο κανονισμός. Αυτό που λέει ο νόμος. Δεν μπορώ να προβλέπω τις αποφάσεις των δικαστών. Αλλά δεν έχω εκτεθεί ποτέ σε τέτοια ζητήματα. Γιατί κάθομαι και διαβάζω. Του Ολυμπιακού και γι' αυτό είμαι σε αυτό το μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο λοιπόν. Που έλεγε ότι θα τιμωρηθεί μόνο με πρόστιμο. Εκτίμηση έκανα. Δεν είπα όμως ότι ο νόμος. Δεν έλεγα όμως ότι ο νόμος λέει άλλο. Εκτέθηκα στην εκτίμησή μου για το αποτέλεσμα. Δεν έλεγα όμως ένα άλλο. Είπες, δεν εκτέθηκα ποτέ. Απλά τον έφερα μία αποτέλεσμα. Στο νόμο εννοώ. Και παρακαλώ να μου φέρετε το αποτέλεσμα. Εννοώ ότι δεν λέω άλλο νόμο να ισχύει και άλλο να λέω εγώ. Αυτό εννοώ. Την ψηφοφορία. Έχουμε συνδεθεί με το κανάλι της Βουλής. Ακόμα στο πείδωμα γέννησης είμαστε. Πώς? Ακόμα στο πείδωμα γέννησης είμαστε. Όντως. Αυτό είναι, ρε, σου λέω. Αυτή είναι η ψηφοφορία. Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις. Θα λέει τώρα στο άρθρο τάδε. Ναι. Αποχή στο άρθρο τάδε. Καταλαβες. Ναι. Θα λένε δηλαδή για το επίδομα γέννηση κτλ. Στην διάταξη τάδε που πρέπει να μάθουμε και ποια είναι. Η διάταξη τάδε. Όχι. Καταλαβες. Αυτό θα λένε τώρα. Ακόμα και αυτά εκπαιδευτήκαμε τα μνημόνια. Εντάξει, δεν τα ξέραμε. Και για να στο τελειώσω το για το προσωπικό, κάθομαι και διαβάζω, ρε φίλε. Ναι. Αν είναι κακό να πρέπει να, όταν βγαίνω στο μικρόφωνο, να είμαι προετοιμασμένος για το τι λέει ο νόμος, τι λέει η διαδικασία, οτιδήποτε άλλο, εντάξει, πες ότι είναι κακό. Εγώ θέλω όταν βγαίνω να μιλήσω στο ραδιόφωνο και μιλάω για μια θέση, γιατί όταν δεν ξέρω να μιλήσω, δεν μιλάω. Θέλω να είμαι προετοιμασμένος. Κάθομαι, διαβάζω το εδάφο, διαβάζω τι λέει ο ΚΑΠ, διαβάζω τι λέει ο νόμος περί πολυιδιοκτησίας, παίρνω τα στοιχεία, δεν είμαι ο Πάπας, δεν έχω το αλάθητο, αλλά διαβάζω. Αυτό κάνω, γι' αυτό παίρνω και θέση στα θέματα. Δεν λέω ο λαός του Άρη και ο λαός του ΠΑΟΚ, μόνο που το έχω πει και αυτό. Έχω πει ο λαός του Άρη, ξέρεις πότε το έχω πει, όταν είχα άδικο. Όταν ήξερα ότι δεν την γλιτώνω, έβαζα το λαό μπροστά. Θα βγούμε και θα διεκδικήσουμε το δίκαιο μας. Θα πάρετε τις απαντήσεις σας. Εντάξει. Το έχω κάνει και εγώ αυτό και το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κακό να διαβάζει κάποιος τα νομικά και να παίρνει θέση. Ίσα-ίσα, νομίζω ότι είναι καλό και για τον κόσμο. Και θεωρώ ότι έχω υποχρέωση απέναντι στον κόσμο να του λέω την πραγματικότητα. Το 4-1 είναι η πραγματικότητα. Το ότι είναι δεσμευτική η εισήγηση της Επιτροπής είναι η πραγματικότητα. Δεν ισχύει ότι δεν είναι δεσμευτική και ότι είναι 3-2. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Αν θέλετε να δικαιώνουμε ή όχι τις επιλογές των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών, και αυτό μπορώ να το κάνω. Εύκολο είναι. Πάρα πολύ εύκολο. Απλά κάποια στιγμή θα εκτεθώ. Που έχω εκτεθεί στο παρελθόν όταν το έκανα. Όταν ήμουνα με την ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία Άρης, με παροπίδες δεξιά-αριστερά, γιατί αυτή ήταν η δουλειά μου. Εκεί εκτέθηκα. Κώστα. Χρήσανθε. Βγάλ το ΠΑΕ και βάλ το ΚΑΕΣΥ. Λοιπόν. Υγεία πάνω απ' όλα. Ναι.
Όχι, γιατί πρέπει να στηρίζουμε κάποιες καταστάσεις και πρέπει να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας δεν είναι δημοσιογράφος. Υπεύθυνος επικοινωνίας είναι υπεύθυνος επικοινωνίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βγήκε χθες και είπε κάτι. Δεν είπε την άποψή του, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτή η θέση του κ. Μητσοτάκη δεν είναι σωστή. Είπε η κυβέρνηση. Αυτό είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Λοιπόν. Περιμένουμε. Τι γίνεται, ρε φίλε. Μιλάνε, τι γίνεται. Κοίταξε, Νικήτα, άλλαξε λίγο την ψήφο γιατί δεν θέλω, του λέει ένας πάνω εκεί. Πού είναι η ονομαστική που λέγανε. Θα λέει ονόματα. Βαρβιτσιώτης τέτοιο. Ναι, σε όλα. Μνημόνια. Ακριβώς. Βούρλα. Βούρλα. Τροπικό. Και μαλώνουμε για τις ομάδες. Τούβλα. Ναι, σε όλα. Νομίζω ήταν ο Κούβελας αυτός που μιλούσε μαζί του Κώστα. Ο Κούβελας είναι. Αυτός που μιλούσε τον Κακλαμάνη. Φίλος μας. Φίλος σας. Η Βουλή εγκρίνει άδεια απουσίας στο εξωτερικό του κυρίου Κρήτονα Αρσένη. Α, ο γιος του... Λείπει. Οικογένεια κρατεία. Το μικρόφωνο το ανεβάζουν αναδιαστήματα που μιλάει. Ναι, όντως τώρα γιατί. Τι γίνεται, δηλαδή. Ναι, πατάει αυτός και το λέει. Α, πατάει. Πατάει και αυτός είναι συνδεδεμένο. Στο ακροατήριο. Α, μάλιστα. Στην Ολομέλεια. Εγκρίθηκε λοιπόν του Κρήτονα Αρσένη άδεια στο εξωτερικό. Στέργιο. Άρα δεν μπορώ να πάω σε break τώρα. Περιμένουμε την ψηφοφορία. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι τα αγωνιστικά, αυτά, κάτι άλλο να κερδίσουμε χρόνο. Δεν ασχολείται άνθρωπος. Ωραία. Υπάρχει ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης για το θέμα από το πρωί, η οποία όταν λίγοτε πολύ λέει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τροπολογία κτλ. Και το συνδέει με το θέμα της και λέει ότι εγώ είχα ένα θέμα με τη FIFA που αναγνωρίζει ότι έχω δίκιο 100% και δεν είδα καμία παρέμβαση από κανέναν για να με βοηθήσει να το λύσω. Παρ' όλα αυτά θα δικαιωθώ μόνος μου, λέει ο Άρης. Mm-hmm. Όλα, έχοντας όλα τα ένδικα μέσα στη FIFA, που έχει πολλές πιθανότητες πρέπει να το κάνει μετά τη δικαίωση στο θέμα του. Εγώ διάβασα κριτικές για την ανακοίνωση όμως, Χρυσάφη. Ότι, πες μου, ποιες. Ότι έπρεπε να είναι πιο σκληρή και τα λοιπά. Ναι, καλά, ο καμία πάντα, σχέση. Ο κόσμος πάντα αυτό και θέλει. Μην κατεβείτε και τέτοια. Αυτές οι κριτικές γίνονται από ανθρώπους, το μην κατεβείτε. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, λέγεται εύκολα, ναι, όντως, αλλά σου λέει τι συμμετέχει αυτό το αποτέλεσμα τη διεξαγωγή ονομαστική ψηφοφορία. Επί της υπουργικής τροπολογίας με γενικό αριθμό 148 και ειδικό 12 ψήφισαν 246 συνάδελφοι, υπέρ 156, κατά 90, παρόν 0. Συνεπώς η υπουργική τροπολογία με γενικό αριθμό 148 και ειδικό 12 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία. Σώθηκες. Το αποτέλεσμα της διεξαχθής ονομαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα καταχωρηθεί στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και θα εμφανιστεί στις οθόνες της αίθουσας. Ψηφοφορία τώρα εισηγητών αγωνιτών. Μετά την ολοκλήρωση της ονομαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας προχωρούμε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου και του συνόλου του νομοσχεδίου και ρωτάτε το σώμα. Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο, έχει μια δημοκρατία, ναι, ρε Χρυσαφέ. Επειδή είσαι πολύ γονές, σώθηκες. Όχι. Γιατί γένα είναι Χρυσαφέ, που σου είπα, εσύ λες όλα μαζί. Δεν θα σωθείς έτσι κι αλλιώς. Τραγικό λάθος για σένα που είσαι το νομικό νοτιμητής του πάντων. Τραγικό λάθος. 6 ώρες έχουν σώσει, Στέργιο. 6 ώρες έχουν σώσει. Νορίστε, Στέργιο. 6 ώρες έχουν σώσει. Συγγνώμη, δεν ήταν. Λίγο, ας ακούσουμε, Χρυσαφέ. Ναι, παιδιά, να ακούσουμε. Εντάξει, το είπα 2 λεπτά νωρίτερα. Το είπα πρώτος! Εντάξει, δεν υπάρχει μες στο συνέδριο. Συνεπώς το ακροτελεύτιο άρθρο του νομοσχεδίου έγινε δεκτός, έχει κατά πλειοψηφία. Συνεπώς το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άνθρων κατά πλειοψηφία. Τώρα δέχεσαι στο σημείο αυτό να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο και στο σύνολό του. Έχω τη συνένεσή σας, ερωτάτε το σώμα, γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο στο σύνολο. Νέα Δημοκρατία ναι, ΣΥΡΙΖΑ όχι, Κίνημα Αλλαγής ναι, Κομμουνιστικό Κόμμα παρόν και εδώ κύριε Λαμπρούλη. Ελληνική λύση. Το κοινό λοιπόν όχι, ναι. Και το γέννηση είναι αυτό στέριο. Το 25 δεν υπάρχει. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί είναι. Γύρω Κασία δεν έχω καταλάβει. Για μέσα τα περνάνε σε άλλα. Είπε στο σύνολό του. Οι τροπολογίες πάντα έτσι περνάνε. Σε άσχετα. Οφείλω να ομολογήσω ότι στη Βουλή δεν καταλαβαίνω. Κάτσε να ακούσει. Όχι, σα είπα εγώ πώ είναι. Μην να ακούσει. Να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών τη σημερινή συνεδρίαση ω προ την ψήφιση στο σύνολό του παραπάνω νομοσχεδίου. Η εξουσιοδότηση παρεσχέθη. Δέχεσαι στο σημείο αυτό να λύσουμε τη συνεδρίαση. Με τη συνένεση του σώματος λύεται η συνεδρίαση για αύριο Πέμπτη. Δικαιώθηκα, Στέργιο. Λύεται, λέει! Τι λύεται, καθίστε εκεί, κύριε Πέμπτη. Αντικείμενο εργασιών του σώματος. Α. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
Β. Νομοθετική εργασία. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών, κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελλάδος και της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με τα προξενικά προνόμια και ασυλίες. Και δεύτερον, μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών, κύρωση του πρωτοκόλου τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελλάδος και της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Λύεται η συνεδρία. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Κάντε στέριο, πες που ξέρεις. Διαδικασία. Fast track. Φιάσκο. Fast track. 156. Πού είναι η ονομαστική. Την έχουν, θα βγουν τώρα τα ονόματα. Θα βγουν μετά. Ψηφίζουν με όνομα, ναι. Θα βγουν τα ονόματα. Τι. Σε 5 λεπτά 156, ναι. Πώς είναι τη δημοκρατία, 158. Διαρροές. Όχι, μπορεί να λείπουν, ρε φίλε. Απόν. Άμα λείπουν, είπαμε, ψηφίζουν και λέω. Λέει, άμα θέλει. Ενημερώνω ότι λέω ναι. Πω. Σοκ. Σοκ στην κυβέρνηση. Τι σοκ, ρε. 156 ναι, είπανε, βρε. Τι σοκ, βρε. 18 άρθρα έχει μέσα. Τα ξέρανε, ναι, σε όλα και τελειώσαμε. Χθες τα συζητήσανε, ρε. Να πάμε στο σπιτάκι μας. Έχουμε και δουλειές. Σε ποινικό, είναι σε εξέλιξη. Τροπολογία, άρα όντως. Τελείωσε. Σώθηκες. Σώθηκες. 156 ψήφους. 90 κατά. Και είπε και το κοινά, ναι. Μήπως εννοούσε για τη γέννηση αυτό το κοινά. Πρέπει να διευκρινιστεί αυτό. Ο Κυριάκος Κυριάκος. Στέριο. Λοιπόν. Άρα σώθηκες. Πώς βουλευτείς έγινε η Δημοκρατία. 158. 158. Οι δύο που είναι που λείπουν. Μπορεί να λείπουν, ρε φίλε, για οποιοδήποτε. Ο Καράογλου. Θα δούμε. Μπορεί να οι δύο να έχουν καταψηφίσει, να είναι στο όχι. Θα δούμε. Πόσο είναι το σύνολο. 158 δεν είναι. Όλων και τον όχι. Από εκεί θα δεις αν πάνω όχι. Πώς να το κάνω, να κάτσω τώρα να κάνω 300. 156 και 90 κατά. 156 και 90 έχει και όχι. 246. 246. Οι υπόλοιποι. Το Κουκουέ είπε παρόν. Όπως λέει πάντα. Πώς είναι το Κουκουέ. Κομματάρα το Κουκουέ. Είμαι με Κουκουέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πόσους βουλευτές έχει. Να ρωτήσουμε κανένα δημοσιογράφο. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι πέρασε η τροπολογία. Δεν πέφτει λοιπόν ο ΠΑΟΚ. Όχι, δεν πέφτει, μισό λεπτό. Αλλάζει η ποινή στο επίμαχο. Μου λένε οι Αριανοί, άρθρο. Δεν πρέπει να έρθει τώρα το Grexit, λέει, από τη FIFA. Και εμείς θα μείνουμε έξω, ρε παιδιά. Παιδιά δεν. Δηλαδή μερικοί πραγματικά, σκεφτείτε λίγο. Να έρθει το Grexit και να μην πέσει στην Ευρώπη, δηλαδή. Το Grexit το θέλει ο τέλος πάντων για να αλλάξει την τέλος πάντων. Δεν έχει καμία ουσία, γιατί ο τέλος πάντων θα χάσει τα 30 εκατομμύρια από τα Champions League αν βγει με στημένο πρωτάθλημα πρωταθλητής. Πέρασε το σκάνδαλο. Ο Ολυμπιακός. Πέρασε το σκάνδαλο, Χρυσανθέ. Πέρασε το σκάνδαλο. Το σκάνδαλο, εμείς συμφωνούμε. Ψηφίστηκε ο νόμος έκτρωμα. Δεν γίνονται αυτά. Θα έχει πολύ ψωμί υπόθεση. Έλα, ολέ, ολέ, ολέ. Πόνε, έχουμε διάλειμμα τώρα ή δεν έχουμε. Έχουμε διάλειμμα. Πάλι κι άλλο. Περίμενε. Ο καλύτερος είναι ο Νικολακόπουλος που θέλει να σου πάρει και το περσινό πρωτάθλημα με μείον 5. Αναδρομικά. Ο πιο καλός είναι αυτός. Έτσι να, πω στον συνάδελφο. Να πω στον συνάδελφο, όχι. Να πω για δεις. Επειδή τον συνάδελφο. Τον. Δεν είναι δημοσιογράφος, τι είναι. Ωραία, τον συμπλόγκερ. Κάντε καταγγελία να φύγει. Να φύγει, ναι. Πρόσεχε λίγο, να σου πω κάτι. Τον κύριο που αρθρογραφεί τέλος πάντων. Τον αξιοπρεπή αυτόν κύριο. Για να δεις ότι διαβάζουμε την νομοθεσία, Στέργιο. Το νομοσχέδιο γράφει από 1η Ιουλίου του 19. Γιατί γράφει από 1η Ιουλίου του 19, Στέργιο, επειδή μας δεν διαβάζουμε και μας ηρωνεύεσαι. Ποιο νομοσχέδιο. Αυτό, της τροπολογίας. Γιατί λέει 1η Ιουλίου του 19 και δεν λέει 30 Ιουνίου ή 5 Ιουλίου. Για πείτε εσείς που ξέρετε, γιατί εμείς είμαστε. Πες. Στέργιο, ξέρεις. Όχι. Ξέρεις γιατί λέει 1η Ιουλίου. Πες μας. Γιατί 30 Ιουνίου λήγει η αγωνιστική περίοδος. Έτσι. Για να μην πιάσει το πίσω πρωτάθλημα. Ακριβώς. Γιατί θα πάει ο άλλος και θα σου πει. Φίλε. Και το προηγούμενο. Βέβαια. Ορίστε. Δικαιώσει. Θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα, Χρυσάνθε και Κώστα. Θα γίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τι θα γίνει, θα καθόμαστε να μαλώνουμε. Αυτό τώρα, που έπρεπε να γίνει τώρα. Δεν έγινε. Αυτό που έπρεπε αυτό να γίνει. Γίνει δεν έγινε. Δεν έγινε. Τώρα από εκεί και πέρα. Η εντάξει. Επιστροφή του Ηρακλή, δηλαδή στη φυσική του θέση. Καλά, εσύ τραγούδα. Τι τραγούδα. Με τον Κυριτζίκη. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Τον Κυριτζίκη πήρε προπονητή. Πάω στο break. Ποιο Κυριτζίκη, ρε. Πώς τον λένε αυτόν πήρε. Κυρία Τζόβε, κυρία Σκατζούρη, σήμερα προπόνηση πρώτη και συγχαρητήρια στο Βασίλη Καβαδά που κλήθηκε στην Εθνική Ελλάδος. Χρυσάθε και στον Ποχορίδη. Πεκτάρα. Και στον Ποχορίδη το Λευτέρι.
Αναδιάρθρωση. Κώστα. Θα γίνει, ε. Κώστα, το είπα πριν γίνει αυτό με τον ΠΑΟΚ. Αν θυμάσαι. Και αυτό, Στέργιο. Break. Να δούμε ποιοι ψηφίσαν, ποιοι δεν ψηφίσαν και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο τέταρτο. 156 μου λένε ότι ήταν τελικά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα ψηφίσαν όλοι, Κώστα. Μαθαίνω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη επεξεργάζεται ένα νομοσχέδιο για να μην παίξει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, να πάρει το τρίποντο ξεκούραστα. Με νόμο ότι αν παίζει ο Ολυμπιακός σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά τον Ιανουάριο, απαγορεύεται να παίζει στην Τούμπα γιατί υπάρχει καταπώνηση. Άρα θα υπάρχει. Άρα ούτε στα play-off. Όχι, όχι, για το πρωτάθλημα σε πρώτη φάση. Α. Για τα play-off θα βγάλουμε άλλη τροπολογία. Έχω ένα μήνυμα που απευθύνεται σε εσένα, Χρήσανθε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Δεν είναι δεσμευτική, λένε αθλητικοί δικηγόροι. Αντίθετα με το Χρήσανθο, απλά συμπίπτουμε το 10 κατά τύχη. Θα το δούμε στο μέλλον ποιος έχει δίκιο. Και πάνω σε αυτό, να αναφέρω λίγο έτσι μια τοποθέτηση χθεσινή του Λάκη Σημεοφορίδη. Του δικηγόρου του ΠΑΟΚ εννοείς. Είναι δικηγόρος όμως. Του ΠΑΟΚ. Είναι δικηγόρος. Φιλέ, Στέργιο, και τώρα το μέλος της επιτροπής, αυτός που αποφασίζει δηλαδή, είπε ότι είναι δεσμευτική. Εγώ νομίζω δεν είναι. Είναι δεσμευτική. Λοιπόν, γι' αυτό άλλαξε το νόμο. Αν το πάρεις με το τυφλό γράμμα της δικαιοσύνης, δεν είναι καμιά. Άνοιξε λοιπόν μια επιτροπή. Λέει ότι πρέπει. Λέει ότι άνοιξε τον ΚΑΠ και δες που το λέει. Δεν υπήρχε κανένα ΚΑΠ έναντι του νόμου της χώρας. Ναι. Πες, Στέργιο, αυτό που θες. Λοιπόν, θα αναφέρω λίγο τι είπε ο Λάκης Σημεοφορίδης. Ξαναλέω, είναι δικηγόρος τουλάχιστον. Και όχι γόναμπι δικηγόρος του ΠΑΟΚ. Και ο Αρκούδης είναι άσχετος. Δεν είναι άσχετος. Δεν είναι άσχετος. Είναι διορισμένος από το ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και μέχρι να βγάλει την απόφαση εναντίον σας. Άσχετος, όχι άσχετος. Μέχρι να βγάλει την απόφαση εναντίον σας, δεν είχατε πει τίποτα για τον Αρκούδη. Λοιπόν, είπε ο Λάκης Σημεοφορίδης, δεν είναι δεσμευτική. Υπάρχει κανονική διαδικασία επιβολής ποινής στη Λίγκα. Ο δικαστής κρίνει με όλα τα στοιχεία που έχει στο φάκελο της υπόθεσης. Απλά είναι τα πράγματα να μην τα συγχαίουμε όλα. Τουλάχιστον έχουμε στα αθλητικά δικαστικά όργανα τακτικούς δικαστές. Για ξαναδιάβασε τι είπε. Ποιος τι που. Κρίνει μόνο δημιουργή για την ποινή. Όχι για την ουσία. Αυτό εσύ το λες, Χρήσανθε. Μα το λέει ο Σημεοφορίδης. Ο δικαστής κρίνει με όλα τα στοιχεία που έχει στο φάκελο της υπόθεσης. Από την αρχή διαβάζω. Δεν είναι δεσμευτική. Υπάρχει κανονική διαδικασία επιβολής ποινής στη Λίγκα. Κανονική διαδικασία επιβολής ποινής. Η διαδικασία αφορά μόνο την επιβολή ποινής. Δεν κρίνει αν είναι σωστό ή όχι ένα θώσει ένοχος. Έρχεται και λέει, κρίθηκε αν είναι αυτό. Ο δικαστής κρίνει με όλα τα στοιχεία που έχει στο φάκελο της υπόθεσης. Επιβολής ποινής, το λέει ξεκάθαρα. Επιβολής για την επιβολή της ποινής κρίνει. Αδιάβαστος ο Λάκης Σημεοφορίδης, να περάσει με τον κηδεμόνα το Παύριο. Δεν είναι αδιάβαστος ο Λάκης Σημεοφορίδης. Λέει με ένα πολύ ωραίο νομικίστικο τρόπο την αλήθεια και την πραγματικότητα. Επιβολή ποινής. Αυτό είναι ακριβώς. Σε δεσμεύει ως προς το αν είναι ή όχι, και εσύ αποφασίζεις για την ποινή. Όταν λοιπόν σε αυτή την περίπτωση η ποινή είναι μία, έρχεται το κράτος, αλλάζει την ποινή τη μία και την κάνει από μείον 5 έως μείον 10. Ακριβώς γιατί είναι δεσμευτική. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή το άσπρο μαύρο κάνουμε, πραγματικά. Θες να βάλω ξανά τον κύριο Αρκούδη που λέει ότι είναι δεσμευτική. Δεν θέλω τον Αρκούδη, όχι, δεν θέλω τον Αρκούδη άλλο. Τελικά είναι ή δεν είναι. Φυσικά και είναι. Το λέει, μα το λέει ο νέο κανονισμός, το λέει. Εγώ λέω ότι δεν είναι. Εσύ χθες με τον Αρκούδη λες ότι είναι. Λέω ότι δεν είναι. Λες ότι δεν είναι. Πιστεύω ότι. Μην μου ξαναβάζεις τον Αρκούδη, σε παρακαλώ. Μπορεί δικαστικά. Μην μου ξαναβάζεις τον Αρκούδη. Τον Κούση θα βάλω. Μην μου ξαναβάζεις τον Αρκούδη. Σολέ. Ωραία, θα το βάλω άλλη φορά. Λοιπόν. Βάλω στο Λαμπαουτάρης. Θα το βάλω. Τον Αρκούδη. Με την ίδια γραμματοσειρά. Όταν έριξε τον Άριο Αρκούδης όμως. Όντως. Όντως. Και η Μαρούπα. Ναι. Χρήσατε να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Η ΚΑΕ. Η ΚΑΕ της Α1 που παίζουν και πήραν χαρτί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι όλες σύνομες. Λέω εγώ. Δεν ξέρω. 29 κύριος, Ιανουαρίου. Και η κυρία Μαρούπα είπε ότι είναι δεσμευτική. Το ιω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 ι
Μαρινάκη. Ότι συμφωνούσε με τον Παναγόπουλο. Μόνο εκεί. Και η Μαρούπα δεσμευτική. Λοιπόν, υπάρχει ανακοίνωση τη ΠΑΕΠΑΟΚ εναντίον μα. Μόλις ψηφίστηκε. Μιλάμε για αποθέσεις. Ναι, ρε φίλε, ναι, ρε φίλε. Μόλις ψηφίστηκε. Λευτέρη, σε παίζουμε για πλάκα. Μόλις ψηφίστηκε. Το είπα ή δεν το είπα. Μπορώ να διαβάσω την ανακοίνωση χωρίς να ακούσω τη φωνή σου, παρακαλώ. Μέχρι να τελειώσω την ανακοίνωση. Έχω κάνει με το Λευτέρη την καλύτερη εφημερίδα, να ξέρετε, παιδιά. Πάμε. Κάποτε. Πάμε, Στέργιο. Ο στιγματισμός και η μείωση της αξιοπρέπειάς μας θα έχει ως ιδανικό επιμήθειο την κλοπή του πρωταθλήματος και την απονομή του στα δικαστήρια και όχι στους αγωνιστικούς χώρους. Φαίνεται πως αυτός
Ήταν και αυτό ο σκοπός άλλωστε. Από τη μία πλευρά να προσπαθούν να εμφανιστούν ως δίθεν σωτήρες του ΠΑΟΚ και από την άλλη πλευρά να εξασφαλίσουν το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό με φωτογραφική νομοθετική ρύθμιση. Ο ΠΑΟΚ είναι καθαρός, δεν έχει καμία σχέση με όσα του προσάπτουν. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να κυλιδώσει την 94χρονη ιστορία μας και η νομοθετική ρύθμιση μας είναι εντελώς αδιάφορη, δεν μας χρειάζεται. Γι' αυτό το λόγο θα εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα μέχρι το ΚΑΣ και απαιτούμε νόμιμη διερεύνηση της υπόθεσης. Αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ανακοίνωση. Ανακοίνωση. Ναι. Ανακοίνωση. Να ρωτήσω κάτι. Καταδικάστηκε ο ΠΑΟΚ. Έχασε το πρωτάθλημα, μήπως. Όχι, όχι, άστα το έχασε το πρωτάθλημα. Περίμενε για να καταλάβεις πόσο εκτεθειμένη είναι. Καταδικάστηκε ο ΠΑΟΚ με αυτή τη νομοθετική ρύθμιση. Σύμφωνα με σένα, ναι. Περίμενε. Ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα έλεγε ημαθώς. Το ήλεγε σήμερα, και τώρα. Περίμενε. Το λέει και τώρα. Περίμενε. Σήμερα δεν είπε, δεν βγήκε μια νομοθετική ρύθμιση που άλλαξε τον κανονισμό και από αθώο τον έκανε ένοχο. Μείωσε την ποινή, την προβλεπόμενη. Εδώ δεν λέει κάτι τέτοιο. Άρα εσύ γιατί είπες με το που έγινε η απόφαση, σώθηκες. Μα σώθηκες, γιατί άλλαξε ο νόμος. Εκεί που προβλέπονταν υποβιβασμός, προβλέπεται αφαίρεση βαθμών. Εγώ ρωτάω το εξής. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν λέει: χρήσατε, εντάξει, μην το κουράζουμε και πολύ. Περίμενε να γίνει ψηφοφορία για να βγάλει την ανακοίνωση. Ένα και να κάνουν δύο. Και δεν έβγαλε πριν την ψηφοφορία, Αριστερίο. Να πει: δεν θέλω την τέτοια. Ούτε εδώ το λέει. Χρήσατε. Στο ξαναλέω, δεν θα ρωτήσει εσένα ειδικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον Άρη, γιατί δεν όταν εγώ σου λέω να βγάλει η ΠΑΕ Άρης τα έγγραφα αγοράζουν τουρμισάκι, τι μου είπε. Δεν θα σου δώσουμε λογαριασμό στεριό. Σωστό. Ωραία, λοιπόν, δεν θα λες λοιπόν, θα τα ρέσει εσύ από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και αυτή τη στιγμή θα λέει η ΠΑΕ Άρης για τουρμισάκι. Όχι, δεν θα λες. Θα λες εσύ, θα λέω κι εγώ. Δημοκρατία έχουμε. Το δεν θα λες το λέει όποιο θέλει να κρύψει. Θα λε πώ το λέω δεν θα λε. Εγώ λέω εγώ να λε κι εσύ. Αυτό λέω εγώ. Να λέμε και οι δύο. Σιγά, εγώ μήπως στο ίδιο επίπεδο με τον Άρη τώρα. Και θα ασχοληθώ με τον Τουρμισάη. Πού να πας. Με κάλυψε η απάντησή σου. Γιατί πάει Άρης να βγάλει προς τα έξω τα έγγραφα. Πού να πας. Okay. Στο ίδιο επίπεδο με τον Άρη. Είναι μια πραγματικότητα. Για τον Άρη δεν υπήρξε νομοθετική ρύθμιση σε μια μέρα, για να σου πει. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Ο Άρης έπεσε, Στέργιο. Έπεσε και κοροϊδεύατε. Και θα ξαναπέσει, Χρυσάδε. Δεν θα ξαναπέσει, Στέργιο. Έτσι λες και την επόμενη φορά. Θα χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο. Την επόμενη φορά θα χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο. Και εμείς το ρετζίκι. Γιατί δεν τη χώρισε την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη. Γιατί δεν είχα φανταστεί ότι θα υπάρξει τέτοιο σκάνδαλο ποτέ. Ωραία. Τώρα που υπάρχει, πώς το λένε, δεδικασμένο. Θα την πληρώσω. Δικαίωμά σου, Χρυσάδε. Δικαίωμά μου να γυρνώ στο σπίτι τα χαράματα. Έτσι. Δικαίωμά σου, Χρυσάδε. Θα την πληρώσετε όλοι. Αλλά δεν θα σου δώσει λογαριασμό εσένα και τον Άρη, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, πότε θα βγάλει ανακοίνωση και την ίδια στιγμή να μου απαντάς για ένα απλό θέμα. Αν ο Ντουρμισά είναι δανεικός ή όχι, γιατί είναι δανεικός σύμφωνα με την ΕΠΟ, να μου λες ότι τον δανειστήκαμε αλλά τον αγοράσαμε μετά, παγκόσμια πρωτοτυπία, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στα χρονικά, και να σου λέω γιατί η ΠΑΕ Άρης αφού βάλεται και την πετάει κάποιος λάσπη. Να το πει. Όχι, να βγάλει το τέτοιο. Το έγγραφο της αγοράς. Αγοράσαμε τον Ντουρμισά, πάρτε την αγορά του και άντε πνιγείτε. Και να μου λες, δεν θα βγάλει πάει για σένα τα έγγραφα. Αλλά την ίδια στιγμή δεν θες εσύ το timing που θες εσύ, που θεωρείς σωστό η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να βγάλει ανακοίνωση. Συγγνώμη λοιπόν, πρέπει να σου ζητήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ας βγάλουμε μια ανακοίνωση ακόμα, ότι δεν ρωτήσαμε τον Χρήστο Τσαλτίδη για το πότε θα βγάλουμε την ανακοίνωση. Να σου θυμίσω. Άλλο παιδιά, καμιά είδηση, θα πούμε. Όχι. Γεμάτη είδηση είμαστε. Καθόμαστε και ασχολούμαστε με ένα σκάνδαλο. Απλώς, αν νομίζουν ότι θα σκάνδαλο υπάρχει. Σκάνδαλο, το δεξί το λένε όλοι. Ναι. Όλοι. Αν νομίζουν. Αυτή λέει σκάνδαλο, άλλαξε αποβιβασμό σε αφαίρεση βαθμού και λένε σκάνδαλο. Σε μια νύχτα. Δεν υπάρχει ξανά. Ούτε για τον Ολυμπιακό δεν έχει γίνει αυτό. Ούτε ο Όθωνας δεν το έχει κάνει αυτό. Τέλος πάντων. Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι μέχρι να φτάσει η υπόθεση στο τέλος, οπότε να δούμε αν εμπίπτει ο ΠΑΟΚ σε αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Ναι. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να αθωωθεί και να μην χρειάζεται καν αυτή η ρύθμιση. Να μην χρειαζόταν, γιατί η ρύθμιση πλέον έγινε. Είναι νόμος του κράτους. Ναι, να μην χρειαζόταν, ναι. Είναι νόμος του κράτους, τελείωσε. Αν ο ΠΑΟΚ αφορθεί σε πρώτο, δεύτερο και τρίτο βαθμό στο ΚΑΣ και πει το ΚΑΣ, παράδειγμα λέω, ότι δεν υπάρχει πολυδιοκτησία, δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ την τροπολογία. Τι χρειάζεται, αν αθωωθεί. Ναι. Ωραία. Το καλό λοιπόν είναι ότι αν δεν αθωωθεί, θα ξέρει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Λευτέρης Αυγεννάκης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πόσους βαθμούς θα χρειαστεί να αφαιρέσουν από τον ΠΑΟΚ για να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Γιατί υπάρχει το μάσι Τούμπας. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ είναι στο συν 4 και επειδή υπάρχουν και playoff, καλύτερα να πάμε στο μείον 10. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, μπορεί να χρειαστεί και μείον 6. Έλα, εντάξει. Ούτε το ένα θα χρειαστεί, ούτε το άλλο. Θα σταματήσει το πρωτάθλημα και θα είστε όλοι ευχαριστημένοι και θα βρίζετε το ένα στον άλλον. Κρίμα για όλους αυτούς που θα την πληρώνουμε όλοι εμείς πρώτος, που θέλουμε να δούμε μπάλα. Αχ, καλέ και τέτοια. Που ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί κάποιοι
για να δικαιολογήσουν πέρσι την ανυπαρξία τους στον κόσμο του Ολυμπιακού. Αφού... έλεγαν πρωτάθλημα των Πρεσπών. Αφού παντού μπλεγκ. Όταν βγήκε. Δεν μιλήσει, μήνυ στο Γεωργίου κάνατε που είχε πει ότι έχετε πάρει την Ξάνθη. Δεν το γνωρίζω, Χρυσάνθη. Είπε θα κάνουν. Θα το ρωτήσω και θα σου πω. Τι μήνυση να κάνουν τώρα. Όταν μια κρατική επιτροπή τον δικαιώνει. Είπε θα κάνουν. Μήπως κάνει ο Γεωργίου θα τώρα. Θα ενημερωθώ και θα σου πω. Ας κάνει ο κύριος Γεωργίου. Ως μηνύση θέλει. Μάλιστα. Ωραία. Και αυτό το κάνω μήνυση τώρα τι είναι δηλαδή στην Ελλάδα, ρε παιδιά. Μα μήνυση θα κάνω και γι' αυτό. Ότι λέτε ψέματα και μετά θα αποδεχτεί, σε δύο χρόνια θα τα βρούμε. Θα καταρρεύσει σαν χάρτινο πρίγκο στον πύργο, στο κατηγορητήριο. Ελλάδα, η χώρα των εντυπώσεων είμαστε, παιδιά. Φωνάζει πρόεδρο στον δρόμο και γυρνάνε 6 άτομα, 7 από τα 10. Μην το ψάχνετε. Λοιπόν. 156 λοιπόν είναι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό μου λέει ένα τώρα. Δεν είμαι διαθέσιμο τώρα. Δεν είμαι εύκαιρο που λέει και ο Μάκη Γκαγκάτση. Ή 156 είναι 158. Τη ελληνική λύση πώ είναι. Σε περιμένω να φύγει και Κώστα, πάλι. Λίγο. Να δούμε και τι ώρα θα βγουν τα ονόματα. Έτσι για το τυπικό τη υπόθεση, γιατί φαίνεται ότι όλοι ψήφισαν. Άμα είναι 156, είναι όλη τη Νέα Δημοκρατία. Εκτό αν είναι ανάποδα. Δεν ξέρω. Εδώ μου λέει ένας, έκαναν και την απέσυραν. Α, το είπε λέει ο Γεωργίου. Λείπει και το Μέρα 25, παιδιά. Το είπε ο Γεωργίου. 158 είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Άρα ψάχνουμε τους δύο. Και για ποιο λόγο, όπως μπορεί να είναι άρρωστοι, ας πούμε. Ή μπορεί να μην ψήφισαν. Να πω το εξής, ότι εδώ μου λέει ο φίλος ο Αριστοτέλης Σαββίδης, ότι στο live που κάνουν στους μπεταράδες, ρωτήθηκε για αυτό το πράγμα ο Γεωργίου και είπε ότι έκαναν αρχικά και μετά την απέσυραν. Τη μήνυση. Αυτό είπε. Δεν είπε κάτι άλλο. Αδικαιολογήτως από όνος Σαμαράς. Τον έναν τον βρήκαμε. Αδικαιολογήτως από όνος Σαμαράς. Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ναι. Ο έτερος απόντα από τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Βαγιονάς έστειλε επιστολή με την οποία δήλωνε ότι αν βρισκόταν στην ψηφοφορία θα ψήφιζε υπέρ. Τη τροπολογία. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έλειπαν, ο κύριος Μουζάλας, η κυρία Ελευθεριάδου, ο κύριος Σάμιλος, ο κύριος Αλεξιάδης, ο κύριος Βαρδάκης, ο κύριος Αραχοβίτης και η κυρία Αχτσιόγλου, έστειλαν επιστολή ότι θα την καταψήφιζαν. Η ψηφοφορία ήταν ονομαστική και έγινε ηλεκτρονικά. Ναι. Άρα, άρα είναι ένας μόνο. Ο Σαμαράς είναι μόνο. Ναι, και ψάχνουμε τον ακόμη έναν. Ο Σαμαράς, ο οποίος παρεξηγήθηκε από το. Γιατί τον έκανε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν είναι δυνατόν. Αντί της αποβολής της οικίας ομάδας προβλέπει. Να πούμε και τι προβλέπει η τροπολογία. Ναι. Πώς γράφεται πλέον στον νόμο. Αντί της αποβολής της οικίας ομάδας από το πρωτάθλημα, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης 5 στέριο έως 10 βαθμούς από το τρέχον ή από το επόμενο Χρύσανθε επαγγελματικό πρωτάθλημα. Στο οποίο συμμετέχει αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης. Θα πει ΕΠΟ στο επόμενο. Η ΕΠΑ. Με μείον 5 ξεκινάω. Α, μπράβο, ναι, και σκάνδαλο και πάλι με πολεμάνε και τέτοια. Στέργιο. Πρωταλτήσω πάω, παιδιά. Αλφα Θεσσαλονίκη. Καραμαλή Κωνσταντίνο, Γκιουλέκα Κωνσταντίνο, Ράπτη Ελένη, Καλαφάτη Σταύρο, Σιμόπουλος. Με μαύρα γράμματα όλοι αυτοί. Μη με διακόψεις, Χρύσανθε. Έρε, Χρύσανθε. Με μαύρα γράμματα. Θα ακούς τον Πινελίκη, μην με διακόπτεις. Με μαύρα γράμματα λέμε, ρε φίλε, δεν συμφωνείς. Και εσύ το λες την τροπολογία. Τι διακόπτω εγώ, Χρήσανθε. Δεν χάνεται εκπομπή. Πες τους ντροπή. Την ντροπή αυτούς που ψηφίσαν αυτή. Την ντροπή. Άντε, μια, δυο, πέντε, άντε. Ντροπολογία. Καλά τώρα, τσατίστηκες. 2-5 πάλι για γλιτό στο πάρκινγκ. Φύγε στη μιάμιση. Φύγε στη μιάμιση, ρε φίλε. Κώστα, διάβασες την ντροπή. Λοιπόν, διαβάζω την ντροπή. Ποια ντροπή? Καραμαλής Κωνσταντίνος, Γκιουλέκας Κωνσταντίνος, Ράπτη Ελένη, Καλαφάτση. Τι διαβάζουμε τώρα? Αυτοί που ψήφισαν. Όλοι είναι. Θεσσαλονίκης, πες τους. Τι διαβάζει αυτός εδώ, ρε παιδιά? Α, ποιοι είναι οι βουλευτές. Ποιοι είναι οι βουλευτές, αφού είπαμε, μόνο Σαμαράς. Τους ξέρουμε. Εντάξει. Που δεν έχει σχέση και Θεσσαλονίκης. Με το. Που δεν έχει σχέση και με το ποδόσφαιρο η απουσία του Σαμαρά. Είναι λόγια, δεν τον έβαλε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κρατάει μουτράκια. Και κρατάει μουτράκια. Σιμόπουλος Ευστράτιος, Ευθυμίου Άννα, Κούβαλας Δημήτριος. Νοτοπούλε Κατερίνα, Μανατίδης Ιωάννης, Γιαννούλης Χρήστος Ζουράρης, Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος, Καστανίδης Χαράλαμπος από το Κινάλ, Βελόπουλος Κυριάκος από την Ελληνική Λύση, Κουτσούμπας Δημήτριος από το Κομμουνιστικό Κόμμα, Βαρουφάκης Γιάννης με ένα νι.
από το ΜΕΡΑ25. Και Β' Θεσσαλονίκη Καράογλου Θεόδωρο Αναστασιάδη Σάβα Βαρτζόπουλο Δημήτριο ΣΥΡΙΖΑ Φάμελο Σοκράτη Αυγέρη Θεοδώρα. Σαν να λέω αποτελέσματα εκλογών είναι. Ωραία, μ' αρέσει. Κινάλα Βαντίδη Γεώργιο, Ελληνική Λύση Χίτα Κωνσταντίνο, Κομμουνιστικό Κόμμα Στολτίδη Λεωνίδα και ΜΕΡΑ25 Κωνσταντίνα Αδάμου. Αυτοί είναι οι βουλευτέ Θεσσαλονίκη. Καλή επιτυχία στο έργο σα, παιδιά, από εδώ και στο εξή. Μπα και φέρετε καμιά τροπολογία που να δικαιώνει τον Ηράκλη. Ποτέ δηλαδή. Δηλαδή στην ουσία είναι 157 ο ένας αυτός, ο αν ήμουν εκεί θα ψήφιζα ναι. Ο άρρωστος τι είναι αυτός που είπες. Και 158 ο Σαμαράς. Άρα μόνο ο Σαμαράς δεν ψήφισε. Μέσα. Πάλι πάει να ρίξει την κυβέρνηση δηλαδή, Ρίσανθε. Ε? Πάλι πάει να ρίξει την κυβέρνηση. Όπως πώς το κατάλαβες. Αυτό λέγανε θα το κάνει στο... στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Όπως βλέπεις όμως ότι... 13χρονος ξύπνησε από κόμμα, ναι. Λίγο πριν τη δωρεά οργάνων. Σε 4 ασθενείς. Κακή είδηση είναι αυτή τώρα. Πώς είναι καλή, είναι. Εντάξει, τώρα λέει στον άλλο που σκέφτεται να κάνει δωρεά. Είναι καλή είδηση. Να το ξανασκεφτεί. Γιατί ένα παιδί 13 χρονών. Καλή για το ίδιο. Ένα παιδί 13 χρονών ξύπνησε από το κόμμα. Χρήσανθη δωρεά οργάνων είναι σωτήρια. Και θα βρεθούν άλλοι για να σωθούν και οι άνθρωποι. Χρήσανθη, περίμενα τώρα εγώ στη σειρά σου να πάρω το νεφρό. Ναι, είναι κακή για σένα. Είναι κακή για το μήνυμα τη δωρεά οργάνων. Για την καμπάνια τη. Γιατί σου λέει ο άλλο μέχρι τελευταία. Ναι, όταν περιμένω. Και μετά θάνατον όμως νομίζω. Μπορείς να δώσεις. Αυτά κρανιακά κατάγματα. Έπεσε κόμμα, οι γονείς αποφάσισαν την δωρεά. Και ξύπνησε. Δες τον αφού είναι συνέχεια το παιδί με τέτοια. Ξύπνησε τώρα. Άτος, μια χαρά είναι. Ζει το παιδί. Από το σκέιτ. Δόξα το Θεώ. Από το σκέιτ. Πω πω. Από το σκέιτ φαίνεται. Που κάνει συνέχεια είναι με κράνη και τέτοια. Λοιπόν, anyway. Είπαμε και μια είδηση έτσι. Το κράνος το φοράει Κώστα για να χτυπήσει. Ναι, ρε, πριν χτυπήσει. Είπαμε και μια είδηση για να υποτίθεται ελαφρύνει το κλίμα. Δεν ελάφρυνε ποτέ. Λοιπόν. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε μπασκετικά. Κλείνουμε. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε μπασκετικά. Αύριο θα τα πούμε. Πέρασε ο νόμος. Και από εκεί και πέρα τώρα ο Θεός και η ψυχή μας. Δεν επιβεβαιώνεται επισήμως το ρεπορτάζ για διακοπή του πρωταθλήματος. Τι. Θα γίνει, λες. Θα γίνει. Ντροπή. Και εγώ έτσι νομίζω. Μόνο αυτό έχω να πω. Και εγώ μόνο αυτό έχω να πω. Εγώ έχω να πω ότι θα μας ακούσετε και αύριο λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά.